Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Rap and Cool Show. Υποδεχτείτε τους ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Η διαμάντια αυτός από το βράδυ πώς βρέθηκε τώρα χαράματα δοκιμασίες. Δικός σου ακροατής. Ο δικός θα είναι. Αντί να κάθεται να χαζεύει το Λιοβασίλειο εκεί να χαλαρώνει να πίνει το καφεδάκι, σκέφτηκε γιατί ο Πάκου θα χάσει το πρωτάθλημα φέτο. Λάτσα μερικοστή! Εδώ ο Νικόλα δεν είπε, είναι στα Σαντορίνη, βλέπει το Λιοβασίλειο. Ναι, το είπα, εντάξει. 9.30 το πρωί. Εντάξει, νόμιζε με τα πόδια, δεν τρελαίνεσαι. Πονάνε, 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 πονάνε. Έλα καλημέρα στην ποδοσφαιρομάνα μας. Έλα καλημέρα στην ποδοσφαιρομάνα εδώ στην Ήφη του Δερμαϊκού. Καλημέρα κοτσάρι μου. Δώσε το μικρόφωνο ρε φίλε. Έλα. Για μιλά. Από πότε έγινε ποδοσφαιρομάνα? Από χθες. Προχθές. Και θα είναι πλέον από εδώ και πέρα. Πώς είμαστε αν πας και το μάνα και ξαφνικά το κούλου του βιάσαμε, το στείλαμε κάτω και κάθε τώρα. Κάθε μια δεκαετία καλή Άρης Πάοκ. Ναι. Και μετά μιλήθηκε για ποδοσφαιρό. Α, 100 χρόνια. Τώρα πα στην ατάκα που λέω εγώ στου Ολυμπιακού. Ναι. Όταν θα πάρω και εγώ 15-20 τα δικά σου, τότε να με λες ό,τι θες να με λες, έτσι. Δεν σ' άρεσε η ποδοσφαιρό μάνα η ατάκα, έτσι. Είναι... Σε τσίπησα με το είναι... καλημέρα, έτσι. Είναι... Έβαλα το βελόνι από κάτω. Τεμπελομάνα είναι. Τεμπελομάνα. Γιατί είναι. Ρε φίλε, δεν είδαμε στη δουλίτσα μας πρωί-πρωί. Κάτσε ρε, κουτρομάνα είναι. Γιατί κάτω δεν γουστάει. Ποιος δεν γουστάει την κούτρα, ρε φίλε. Πες με ένα που δεν γουστάρει. Έναν. Απλά είμαστε λίγο πιο πολύ κουτρά. Καζατζιδομάνα είναι. Εδώ να δεις κλάμα τώρα. Εδώ να δεις κάτω κλάμα. Ποιος θα κλάψει. Κλαίνε κάτω. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Ας κάνουν ομάδες. Γιατί βλέπουν τον Πάο και τον Άρα του γλεντάνε. Ας κάνουν ομάδες. Να επενδύουν, να ρίξουν φράγκα τι. Όποιος κλαίει κάτω νομίζω είναι άδικος. Γιατί είναι άδικο. Δεν μπορεί να κλαίει. Δεν μπορεί να κλαίει κάτι. Δεν μπορεί να κλαίει. Είναι όχι. Δικό μας προνόμιο αυτό. Το είχαμε τόσα χρόνια. Κάναμε ανταλλαγή πυρσή, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τους δίνουμε το κλάμα και παίρνουμε τα τρόπαια τώρα. Αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα. Και θα τους γλεντάμε κιόλας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε και μια ωραία επιχείρηση. Τι επιχείρηση, αγόρι μου. Στη Μακεδονία μας, νότια και βόρεια. Άστα αυτά πάλι τώρα φαγώθηκες. Δηλαδή κερδάνε οι ομάδες μας με πάσες επιχειρήσεις τώρα. Μιλήσουμε για την παλάρα του Πάοκ, την παλάρα του Άρη. Δεν μου λέτε. Που κρύβουν το τόπι, τους διοικητές μας πάνε κόντρα. Σας φαίνεται καθόλου παράξενο τη στιγμή που
πριν 10 χρόνια φωνάζετε να ενωθούμε με τα Σκόπια. Δεν ασχολούμαι, μη με πας άλλα μονοπάτια τώρα. Μη μου γίνεσαι Αθηνική Κυριακή. Έλα τώρα, ναι. Μη μου γίνεσαι Αθηνική Κυριακή που μιλούσε για τον Πανιώτη, για τα παλικάρια μας και μπράβο να τους δώσουμε τα εύσημα έτσι για. Αυτή η ΕΡΤ. Τον Τεντόγλου, τον Παπαχρήσου, την Παπαχρήσου, την Κυριακοπούλου που πήραν. Αυτή η ΕΡΤ. Έπρεπε να την κλείσει ο Σαμαράς. Κακός δεν την έκλεισε. Κακός, ε. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, κακός καλός, αλλά. Κακός δεν την έκλεισε. Την πληρώνουμε εμείς αυτή την έτορ, έτσι. Να έχει το τραπεζανίδι ένα τέταρτο με τον άλλον. Να συζητάνε άμα. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον κόλ γιατί είναι offside του Άρη. Ναι. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Το είναι αδιανόητο όντως. Ναι. Ήτανε 5 λεπτά, 6 λεπτά. Τους το σφυρίξαν από το μικρόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει, okay, αλλά. Ναι. Είναι αδιανόητο, πραγματικά. Αυτό είναι. 5-6 λεπτά γιατί ακυρώθηκε τον κόλ. Γιατί ξέρουν τον κανονισμό. Γιατί ακυρώθηκε τον κόλ. Όχι φάουλ είναι. Ποιο φάουλ. Δεν πήρε χαμπάρι ότι όπως το Μαωρίτσιο είναι offside, είναι και του Γιουνές. Άρα οι Αριανοί γιατί. Τι, ο Καλόνι δεν φωνάξε οι Αριανοί. Δεν φωνάξε. Offside κανονικό. Δεν είναι η διαφάση όμως. Δεν είναι η διαφάση. Να σου πω γιατί δεν είναι. Ο κανονισμός είναι αυτός. Ο κανονισμός είναι αυτός. Σωστά μιλάς. Φάση δεν είναι. Η φάση δεν είναι όμως ίδια. Ο κανονισμός είναι αυτός ότι παίχτης που παρεβάλλει τη μπάλα και εμποδίζει την ώρα του τερματοφύλακα είναι και αυτός offside. Τι να κάνουμε τώρα. Του Μπάρκα και του. Ε, ήταν εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν έχουμε. Τι μιμή. Τα γλυψίματα τώρα στον κόσμο. Έχουμε Παγκόσμια Μέρα Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Τι σημαίνει, τι είναι αυτό? Εμπόριο μέσω του ίντερνετ, ηλεκτρονικό αυτό εμπόριο. Πρέπει να είναι καινούργια μέρα. Καινούργιο είναι αυτό, ναι, μπράβο. Σήμερα γενέθλια και η κοριτσάρα μας. Τι κοριτσάρα μας? Μία είναι η κοριτσάρα μας, φίλε. Δεν πούμε χρόνια πολλά. Ακούει ή πήγε σχολείο, δεν πήγε. Τι έκανε. Σχολείο, ακούνε μάθημα. Ακούνε, έβαλε να ακούσει να πούμε χρόνια πολλά, μπαμπάς Νονός. Έτσι κι αλλιώ. Στον κόκορα τα έχουν φορτώσει. Στον κόκορα φορτωμένο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Θα πιάσουμε το. Τι έγινε, φίλε, τι ακούγεται από κάτω? Α, Παγκόσμια Μέρα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σωστά, ναι. Ναι, αλλά μας χαλάς τα αυτιά πρωί-πρωί, δεν είναι. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα εμπόριο το οποίο, α πούμε, μπορεί να κλέψει και μαύρα να κάνει και τα λοιπά. Ακόμα δεν μπήκε στο ίδιο. Τι ωραία που τα λε. Τι τακτοποιημένα, τι όμορφα, ναι. Όμως υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, κανονικά. Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υπάρχει. Άμα υπάρχει παιδική πορνογραφία και τέτοια. Τώρα τα άλλα είναι χαλαρά. Να είχαμε να λέγαμε, λε δηλαδή. Ηλεκτρονική πορνογραφία, πιάσουν εμένα και εσένα που είμαστε άσημα όντα. Ναι. Θα μας κλείσουν μέσα στο κελί, θα μας σκοτώσουν. Ναι. Και αυτό είναι Λάρ τύπου. Βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Α, μπράβο, και ασχολείσαι με άλλα θέματα. Ναι. Το κάνει μούχτη, έτσι. Ναι. Το κάνει μούχτη. Τον έχει έξω. Βέβαια ο εισαγγελέα τον έχει έξω. Αλλά όλο και κανένα μπαμπά τρελό θα βρεθεί. Να κάνει κανένα επεισόδιο. Ναι. Μετά ο εισαγγελέα θα το βάλει μέσα το μπαμπά. Και μετά θα ξεσηκωθεί η κοινωνία, να πούμε. Σωστό. Πολύ σημαντικό θέμα το συγκεκριμένο που πιάνει. Εγώ ο Σαραπτόπουλος δεν τυχόνομαι στους δικαστές ποτέ. Τι είναι, τρελός, στάς. Τι θες, στάς. Ένα λεπτό. Τι, σε μπουζουδιάζουν, δες. Θα σου λέει θα με κάνουν, αλλά είναι. Μη πρωί. Γι' αυτό με λέγε μου μη. Με κάνουν εμένα οι δικαστές. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Δεν τους κολλάω αν αθώνουν τους κλέφτες. Ναι. Δεν τους κολλάω. Θα σου πω αλήθεια. Αλήθειες με. Δεν τους κολλάω όταν με τα ναρκωτικά κάνουν τα στραβά μάτια. Όταν είναι τόνοι, ξέρω εγώ, και κινδυνεύει και η ζωή τους. Γιατί κινδυνεύει και η ζωή των δικαστών. Και εδώ έπρεπε να τους κολλάς όμως. Ναι, γιατί πάλι θα το πας στο παιδί στο τέλος. Δεν τους κολλάω. Και εδώ έπρεπε να τους κολλάς. Ναι, δεν τους κολλάω. Ναι, σου λέω όμως ότι και εδώ, γιατί πάλι θα καταλήξει τα παιδιά, αλλά και αυτά που κουβαλάνε, όχι στα μάτα. Στα παιδιά θα καταλήξουν. Δεν τους κολλάω. Δεν τους κολλάς κακώς όμως εδώ. Ναι. Ναι. Εσείς δεν τους κολλάτε γενικώς. Σου λέω κακώς όμως για αυτό το θέμα, αφού τους κολλάς εσύ. Στην παιδεραστία τους κολλάω. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Τώρα, άμα αφήσουν τον δήμαρχο έξω που είναι κλέφτης και τον βγάλουν άρρωστο, δεν με πειράζει. Ναι. Εντάξει. Όποιος θέλει, ας πάει τα πάρει τα λεφτά. Αλλά αυτό με την παιδεραστία τους κολλάω χοντρά. Ναι. Λέω, 100%. Και έτσι ο παιδεραστής, δηλαδή εγώ άμα πλακώσω ένα στο ξύλο και του κάνω ζημιά, με βάλει μέσα. Ναι. Θα με χώσει κανονικά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα όμως τώρα. Δεν είναι 8 και 15, άστο. Έλα, Δίτσι μου. Θα το πάρεις εσύ, ε! Νικόλα μου! Είσαι έξυπνο παλικάρι. Νομίζω ότι κατάλαβες ότι χθες τελείωσε το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα για σένα, αυτό δεν κατάλαβες. Για σένα δεν ξεκίνησε και ποτέ κιόλα, σωστά. Είναι πεθαμένο ο Βιερίνα με το μάτος, είναι στα πρόσδρια λιποθυμία, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα έχουμε 20 μέρες διακοπή, θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Τελείωσε, σου λέω. Τελείωσε. Ναι, θα το πάρεις εσύ, ε! Θα το πάρει άλλο. Θα το πάρει άλλο. Γράφτα λίγο αυτά, ρε Τσιράπη, να το κάνω ένα ρετρό στο τέλος χρονιάς. Μελισανίδης τώρα βλέπει αυτά που γίνονται και γελάει. Ναι. Περιμένει. Τσιμπάει την μπάλα για τον Τικίνη με το κεφάλι της. Πάει αυτός. Γκολ! 2-0 ο Άρης με τον
Ροζ, ο Ροζ πρέπει να είναι. Ο Ροζ είναι. Ο Γιουνές, ο Γιουνές είναι. Αυτός ο Παπιός είναι. Ο Ροζ είναι. Ναι. Και ο Γιουνές θα βάλει γκολ τέτοιο. Τέτοιο γκολ, ναι. Που να βάλει αυτός ο Γιουνές. Αυτός ο Παπιοκυνηγός ναι. από την Καστοριά. Δεν έρχεται και στη Μαρμίδα. Έχει περάσει στα φλικ φλακ, στα Σάλτο Μορτάλε. Το Μελισανίδη. Η ώρα για σπόρο σήμερα να χτίζει γήπεδο. Πάρε λίγο δέστημα. Α, θα τη δω. Οξύδι χωρί. Χθε ήταν το ζωή σήμερα είναι μια μέρα άλλη. Όχι, τι πουλάνε σήμερα, γήπεδο. Τίποτα δεν πουλάνε. Θα γίνει γήπεδο. Μεταγραφέ, αναπάπιε πουλάνε σήμερα. Να, του φύγαν. Του ξέφυγαν του Νικόλα. Υπογειοποίηση έχουμε. Ναι. Έχουμε υπογειοποίηση, φτιάχνουμε τη σκεπαστή. Θα περάσουν 3 χρόνια. Ναι, του παπάτακι, το παίρνει πρωτάθλημα, δεν ακούω. Εσύ βγήκε εδώ και τα έδωσε. Ναι. Εσύ τι μαθαίνει δηλαδή. Εγώ μαθαίνω ότι θα γίνει το γήπεδο κανονικά, αλλά περιμένω την ώρα για να σου την πω. Άμα κάνετε ναι. καμία ήττα, θα βγάλετε το γήπεδο πάλι στα χαρτιά. Πού να κάνουμε, παρακαλώ όλη η κοινωνία να κάνουμε μια στραβήρηση. Πώς γίνεται. Πώς θα κάνει ήττα. Πώς γίνεται αυτό το γήπεδο του ΠΑΟΚ να φτιάχνεται ναι. όταν περνά συνθήκε των Πρεσπών και όταν ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γκαϊλέ. Ναι, πώς γίνεται. Μεγάλο. Θα πάμε στην μπάλα, ρε. Τι μπάλα. Μην γίνεσαι αθλητική Κυριακή τώρα. Μην γίνεσαι αθλητική Κυριακή να ξεκινήσει με το στίβο στη Σκωτία που γινόταν. Έχουμε μπάλα, έχουμε Άρη ΠΑΟΚ, έβαλα στα δίκια. Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Αυτά θέλουμε να μιλήσουμε τώρα. Το μεγαλύτερο έργο που μπορούσε να επιτελέσει ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία είναι να κλείσει την ΕΡΤ. Εφαγώθηκες με την ΕΡΤ τώρα. Τι να κάνουμε. Και κάνατε απεργίες εδώ ναι. και τώρα τη βρίζετε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν δουλίτσες. Άμα κάποιοι άνθρωποι, respect, μόκο. Ναι. Ή θα την κράζετε σωστά ή δεν την κράζετε καθόλου. Ναι. Δεν μπορεί να βρίζετε την ΕΡΤ από τη μια υπαοξίδες και από την άλλη όταν γίνεται αυτό τίποτα με το Σαμαρά κάνετε απεργία πείνας. Εφαγώθηκες σήμερα με Σαμαράδες, με φρέσκες. Συνδικαλιστά άδες τώρα. Ρε θα μιλήσεις καθόλου για το Τόπι, θα μιλήσεις για τον Λουτσέσκο τον τεράστιο που τον κλείδωσε τον φίλο στο Δόνι. Θα μιλήσεις για τον Άρη που δεν άφησε την ΑΕΚ να κάνει τελική. Μία βάση, μία να τη γράψουμε. Θα μιλήσεις που η διαιτησία την είχαμε και απέναντι και οι δύο. Αυτά θα τα πεις. Είχαμε απέναντι διαιτησία και ιδιαίτερα. Και βγες εσύ και πες ότι δεν ήταν απέναντι αυτό του Άρη που ναι, αυτά τα πεις στο ναι. φίλο στο Βιερίνια που Βιερίνια. Έλεγε το φλόρο να πούμε με τους διαιτητές. Τους ξένους δεν χάνουμε. Οι παίχτες, οι διοικούντες, οι προπονητές, ας μην λένε τίποτα. Ας τάρε τώρα. Ας λέει ο κόσμος που βλέπει απ' έξω. Τι έγινε. Να μην λένε τίποτα. Φόκους στο παιχνίδι. Πρόεδρος της UNICEF θα γίνει ο Βιερίνια. Δεν είδε τα μαρκαρίσματα. Δεν είδε τα μαρκαρίσματα. Τις τράκες δεν τις είδε. Το πέναλτι δεν το είδε του Πάου. Του Βιερίνια που είχαν δημόσιες σχέσεις με τους ξένους διαιτητές. Τι θέλει ο Βιερίνια. Έχουν βρει άκρη εκεί πάνω προφανώς. Στη Δανία εκεί. Τις κάνες θέλει να γίνει βουλευτής ο Βιερίνια. Το δημοσιοσχετής θα κάνει. Άντε να ο Βιερίνια ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο και του γλεντάει. Ο 33χρονος Βιερίνια γλεντάει για μια σούπερ λίγκ ολόκληρη. Ο άλλος γιατί μάλλον με τον Κρέσπο θα μας πει: άσε την μπάλα. Την φυσικά βγήκε και κάνει χουλιαμά μετά. Δεν το είδες. Είναι δηλώσεις του Κρέσπο. Τι χουλιαμά. Λέει τον είπε ότι ήταν κουρασμένο. Λέει να τελείωνε τη φάση, να τελείωνε το μάτς. Είπε τον. Ναι, του λέει αφού είσαι κουρασμένο, λέει τελείωνε τη φάση, λέει να μπερδεύουμε. Και κάτι τον είπε ο Πίσμα και τελείωσε η ιστορία. Και έκανε δηλώσει ο Κρέσπο και του λέει: εγώ είμαι φαν του Κρέσπο, τα είπα μετά μια χαρά, σαν μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή αν εσύ σε, ναι. εδώ μέσα, μεταξύ μα, δεν θα πούμε καμιά κουβεντούλα και μετά μα όλα καλά. Τι όλα καλά. Τι όλα καλά. Να, μαζί δεν θα πούμε κάτι. Α, τύπησε αυτό μετά μια χαρά, δεν θα μα. Τρίχε τα αυτά. Τι τρίχε. Κολοτουμπίστε. Ψάχνει, κοίτα να δει τι μπαγάσα είσαι. Ψάχνει να βρει από όλο όσο έχει γίνει, ό,τι γίνει σαν το γυναικό, κάτι για να σταθεί, να κρεμαστεί. Πε για την μπαλάρα του Άρη. Πες για την μπαλάρα του Άρη. Καλός ήταν. Τι καλός ήταν. Ο άλλος πρωταθλητής λέει ενδυνάμει και δεν έκανε τελική στον Άρη. Μία τελική ρε Μάνταλε. Μην παίρνει θάρρος. Δεν παίρνω θάρρος. Εγώ είπα για τον Άρη αρχή χρονιά. Σαν πέμπτο, σαν τέταρτο. Αν ήταν σοβαρό μπορεί να ήταν και τρίτο, λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Και άμα έχει εντελεχθεί. Θα ήταν και πρώτο. Και άμα δεν χρώστηκε το μπαμπά, θα ήταν και πρωταθλητής Ευρώπη. Άντε ρε, σταμάτα να σε γλαμάρα. Μέχρι τρίτο πολύ έβαλε. Σταμάτα να μου. Λοιπόν, πάμε στο να ξεκινήσουμε χρονικά με τον Άρη. Εντάξει, ο Άρης τον θεωρεί επικίνδυνο είναι μπούφο. Μπούφος, να, όποιο δεν το θεωρεί επικίνδυνο είναι μπούφος, λέει ο φίλος ο Μύρο. Μπούφος είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη να ξεκινήσουμε. Το μυροφολίδι το κρατάμε εδώ, τον έχουμε, δεξιά, σαν τον έχει ο Μπούζος, το δίνει, πώς λένε, μετάγγιση αίματος. Γιατί ρε, μια χαρά μυροφολίδι. Δεν το βγάζει. Μπορεί να εμφανιστεί πάλι τον Άρη. Δεν το βγάζει κανένα στο ράδιο, μόνο εμείς το βγάζουμε. Καλά, μάτσε μαζί. Κανα μάτς, τι μάτς θα μας δώσει. Θα μας δώσει καμιά έμπνευση να πούμε. Ο τριπλοσάγνος λέει φανές να σου δίνω μήνυμα για να πατήσεις. Γιατί μου λέει δεν μπορώ να κερδίσετε τόσο εύκολα μου λέει. Δεν μπορώ τόσο εύκολα. Ο τριπλοσάγνος. Λέει ούτε που είδωσα λέει τις φανέλες λέει οι Παναθηναϊκοί. Δεν θα τις βάλω για πλήσιμο σήμερα. Άκου εδώ, θες ανάλυση. Πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ, πάμε εκώς και στο Άρης ΑΕΚ για να σχολιάσουμε κι άλλα. Το είπα την Παρασκευή στον Καρατζαφέρη. Ναι. Λέω θα παίξει με τρεις στόπερ Γιάννη, λέει ναι. Αυτοί οι τρεις στόπερ που θα παίξουν, λέω την Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. άμα τους βγάλεις λέω στον δρόμο. Το άκουσα και είχες δίκιο. Ναι.
Το άκουσα αυτό που είπες. Άμα... λέω είναι πιο σωστή ατάκα. Άμα τους βγάλεις στον δρόμο. Το ένα πόδι του Βαρέλα κάνουν, δεν κάνουν και τρεις μαζί. Ναι. Δηλαδή, άμα βγάλεις τον Μπούκουρα και τον πετάξεις στον δρόμο. Ναι. Και τον φάει μήνυ. Μήνυ, μπα δεν νομίζω. Κοτοπουλάκι θέλει μήνυ. Μήνυ η κοκέτα. Κοτοπούλα κροκέτα, ωραία, ναι. Το κολοβέτσιο θα το φάει η Λορέν. Δεν μου λε. Ναι. Η Λορέν μπορεί να το φάει τελευταία γιατί αρχίζει και τρώει δάχτυλα. Δεν μου λε. Το άλλο το ταγάρι το μαυρομάτι. Ναι, ταγάρι μιλάμε, μεγάλο είναι. Μιλάμε για μεγάλο τάγαρο. Και ξέρει γιατί το θυμόμαι, γιατί είχε πει κανένα δύο φορέ καλάκου πράγματα για τον Μπούκουρα. Είδα σωματικά προσώπα. Γιατί φτάνουμε ρε σίγουρα. Ναι. Σε φέραμε δύο δίμετρου να πούμε να του βάλουμε να παίξουν στόπερ. Τι να κάνουμε το τώρα. Το μεγαλύτερο έγκλημα του Δόνι χθε. Ναι. Καλά το έφαγε ο Διούδη, α πούμε. Κακή έξοδο. Εντάξει, ο Διούδη έφτανε το δοκάρι εκεί. Κακή έξοδο. Δίνει το μισό προτάσμα στον Πάκο, ο Διούδης ο Αργιανός. Όπα, να τα λέω. Δηλαδή, ευτυχώς που ο Διούδης έπαιζε στον Άρη. Κοίταξε, θα πάμε στον Άρη. Την άλλη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός Άρη. Να παίζει σε κάνα πάω ο Διούδης, λέμε, να τα δανει. Σαν το Μελισσά. Ναι. Και να κάνει αυτή την έξοδο. Ο Μελισσάς να το πούμε το καλοκαίρι επιστρέψει στον Πάκο. Σε ποιανού θέση. Στη θέση του τρίτου τερματοφύλακα. Το λες για χαζό το Μελισσά. Μπορεί να δει και ω δεύτερο τερματοφύλακα. Πού, σε ποιον. Πασχαλάκι Μελισσά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον, με τον Ρέι. Νομίζω έχει άλλο ένα χρόνο μπορεί και να πούνε. Για δεύτερο θα ερχόμουν, άμα ήμουν. Ναι. Τρίτος γιατί ο Σιαμπάνης, ο μικρός, πάει στον Παναθηναϊκό κι αυτό. Για να το Σιαμπάνη τώρα τον τραβήξατε τον κοντό να πούμε τον κάνετε τερματοφύλακα. Εντάξει, κοντό δεν είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Κάτω από 85 είναι. 1,83-84. 1,82 τερματοφύλακα. Εντάξει. Αλλά Μελισσά μια που τον έπεσε επιστρέφει. 30 χρόνια ένα τρίτο πράγμα. Τώρα θα γίνει τώρα. Ο Πάκ και τερματοφύλακα κοντό. Μελισσάς... Κόβεσαι λόγω ύψους. Εντάξει. Ναι. Και Μελισσάς... Ο Μελισσάς είναι πέδαρος. Και Λάμπρου έρχεται. Πολύ σωστό και ο Λάμπρου. Έβαλε πάλι χθες. Ναι. Έβαλε πάλι γκολ. Έχει φτάσει στα 7-8 γκολ. Διώξατε το Λάμπρου για να πάρετε το Λιμιό να τρέχει. Άντε φαγώθηκες με το Λιμιό. Άμα θέλω να δω το Λιμιό, ρε φίλε. Ναι, φαγώθηκες. Σου κάνω εγώ μια αυτή. Ναι, ναι. Άμα θέλω να δω το Λιμιό. Εντάξει. Γιατί να μην ανοίξω το ΟΤΕ TV και να δω Στίβο κάνα μαύρο να τρέχει. Να δε και τένα έχει, είπαμε. Άμα εδώ το Λιμιό, ναι. Βάζω εγώ Στίβο και βλέπω 100 μέτρα αντρών με εμπόδια. Τον αδικείς πολύ το Λιμιό. Τι να τον αδικήσω, τον αδικείς πολύ. Είναι ταχύς, ναι. Και μαρκάρι. Ναι. Είναι ταχύς και μαρκάρι. Πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα, αξίζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Λιμιός, ο φίλος. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός, ο φίλος. Ο Λιμιός. Είναι 20 χρονών. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, ναι. Που σου λέω. 20 χρονών έχει δείξει ήδη πολύ καλά στοιχεία. Πότε είναι γεννημένος που είναι 20 χρονών. 20 χρονών είναι ρε Κωνσταντίνε. Πότε είναι γεννημένος που είναι 20 χρονών. Είναι 20 σαν τη Βουγιουκλάκη τους κάνεις τα χρόνια μικρά. Σαν τον Ασλαμά που κρύβει τα χρόνια του. Πόσο είναι Ασλαμάς, όχι ο Ασλαμάς. 55 είναι και λέει 49 είναι. 27 Μαΐου του 98. Το 98. Σε δύο μήνες, τρεις θα γίνει 21. Όχι, θα κλείσει τα 21. 20 χρονών και 20 χρονών. 20 το γράφουν. 20 χρονών και 20 χρονών. 20 χρονών και 20 χρονών. Δωμάζος 21 χρονών και πάει δύο πρωταθλήματα. 20 χρονών. Τον Ασλαμά τον αγαπάνε κάτι φίλοι μου, να του δώσει τα φιλιά και την αγάπη μου. Μέσα χαρά τον έχουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν Ασλαμάδες, αντιπαοξίδες. Αντιαργιανοί, αντιολυμπιακοί. Το αντί δεν πρέπει να υπάρχει. Τι έγινε. Τον αγαπάνε κάτι φίλοι. Τρομάξαμε πε του. Θέλω να του κάνω μια ζεστή αγκαλιά. Σιγάρε άντρε πε. Ζεστή. Να το φιλήσω και τη φαλάκρα. Σιγάρε, αλλά δεν ξέρω, τους λέω ότι είναι πολύ καλό παιδί. Σιγάρε, άντε, στο γούμενο αγκαλιά το κάνατε το γούμενο. Το παγόνι το κάνατε αγκαλιά. Πώς δεν τους κάνουμε, λοιπόν. Άσε άντρες όλοι. Θα μας πεις τώρα στο Λιμιό. Το Λιμιό τα έχεις πει να ψήσουν ένα 20χρονο παλικάρι. Τι να σου πω, ο Πάοκ βρήκε μια ομάδα. Παίζει με τρία στόπερ για τα σκουπίδια. Ένα αυτό. Δεύτερον, κανένας δεν πάει στον άκπομα πάνω και στο πίσερβαρ Ματουμαδόρικα. Κανένας. Ο πίσερβαρ αλωνίζει. Είναι κουρασμένος. Παρότι κουρασμένος. 100 λεπτά κουρασμένος έχει. Φαινόταν ότι φυσούσε, ξεφυσούσε, ναι. Φυσούσε, ξεφυσούσε. Θέλει ξεκούραση. Η εντολή του αλουνού είναι ο Κάτσε παίξει ελεύθερα. Εδώ είναι τώρα να πούμε. Με το Κάτσε και τον Μπούκουρα. Ο πιστοδρόμης. Το Κάτσε πρέπει να το βάλουμε. Το άλλο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Ο Πάοκ χτίζει μάτς από την πίσω γραμμή με τα μπακ. Ναι. Εσύ παίζεις αναλογία 4 αυτή, 2 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή έχω μπάτο Βιερίνια, Λιμιό Ζαμπά και εγώ έχω Ινζούα, fullback. Και τον άλλο, πώς το λένε, και τον Γιώχασον. 4 εναντίον 2. Και αναγκάζεται και τραβιέται στα πλάγια ο Μπουζούκης, να πούμε, και ο, πώς το λένε, τον άλλο Χατζηγιοβάνης, να πιάσει το μάτος και το Βιερίνα. Ξέρεις τι είναι αυτό εδώ, ο θάνατος του Παναθηναϊκού. Ναι. Όχι, το Παναθηναϊκός θα έπαιξε αλλιώς, θα έκανε κάτι παραπάνω, θα είχε μεγαλύτερη αντίσταση, να πούμε. Ίσως είχε περισσότερο ανταγωνιστικότητα. Γιατί κάτι χθες δεν πρόλαβαν ούτε να παραγγείλουνε. Δεν πρόλαβαν να παραγγείλουν. Τι απαραγγείλουν. Και στο δεύτερο μήκο ήταν στις τουαλέτες. Και δεν πρόλαβαν πάλι να το δουν. Και πάει τώρα ο Διούδης και πουλάει Αργιανιλίκη. Ναι. Και έφαγε στον γκολ. Τι πα και διαμαρτύρεσαι, να πούμε, σαν τον Βασίλη Κωνσταντίνου.
Και σαν το, ο Φορτούλα, οπότε έτρωγε γκολ από τον Άρη. Ναι. Έφταιγε, δεν έφταιγε, ήταν γκολ, δεν ήταν γκολ. Πήγαινε στη σέντρα κατευθείαν. Σαν τον Κρόπε, ένα πράγμα. Και θα πάμε μετά και στην Αγγλία. Θα πάμε και στη δικαίωση τη μεγάλη του Ραπτόπουλου. Για τη μεγάλη Manchester City. Και αυτά τα πρεσάρισματα τη Λίβερπουλ. Η δικαίωση του Άρη δεν μα είπε όμω. Ποιο Άρη. Τι του Άρη που πάει για να δει τέταρτο στο πρωτάθλημα. Α τη City, εδώ τα δικά μα τα θέματα. Τι χαρά να κάνει ο Άρη. Γίνει στο γήπεδο που ήταν άδειο. Δεν ο Τάξη ρε, ναι. Με ρωτάει ο Καρατζαφέρης, θα είσαι sold out. Το τελευταίο Άρης Άκ που έγινε sold out 17-18.000. Ήμουνα αμούστακος λέω, 11 χρονών. 18.000 είχε σίγουρα πάντως. Βρε εντάξει ρε παιδάκι μου. 16-15.000 και δεν ήταν γεμάτο το κήπεδο. Δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν γεμάτο το κήπεδο. Γιατί δεν έχει κουράγια ο Φουκαράς να πάει. Γιατί δεν έχει κουράγια. Δεν έχει ρε κουράγια να πάει. Όσο ανοίγει ο κέντρο. Κάτσε, κάτσε. Δεν έχει κουράγια να πάει. Ο Άρης πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες πορείες τις τελευταίες 20 χρόνια. Δεν μπορεί να το χάρει. Δεν μπορεί να το χάρει. Απειδή είμαι πρώτος εγώ. Θα πάρει double τρελό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να το χάρει. Εντάξει, εγώ δουλεύω για αυτό το πράγμα 5 χρόνια εδώ με το Σαββίδι για να φτάσω αυτό. Ωραία, πώ αισθάνεται το άλλο, θα σου πω εγώ. Δεν το βλέπει να πούμε. Άμα ο Πάοκ ήταν τρίτο στη βαθμολογία. Θα ήταν μέσα τρελά πανηγύρι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης από κάτω. Θα ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεύτερος, θα σου πω, με 5 βαθμούς. Ναι. 5 βαθμούς πίσω. Ναι, 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 ναι. ΑΕΚ και Άρης. Τέταρτος. Με μπαλάρο Άρης. Ναι. Έτσι όπως παίζει το τελευταίο. Προλαβαίνει ο Άρης τέταρτος. Με ποιο με έχει να παλέψει με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ και τον Ατρόμητο. Είναι στο μείον 6 αυτή τη στιγμή. Όχι. Και έχει τον Ατρόμητο μέσα στο Δικαιρέα. Δεν τον πάρει τον Ατρόμητο. Άρα λες πέμπτος. Πέμπτος, μια χαρά. Άρα λες ο Άρης θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελο ή ΑΕΚ. Άλλο κακό αυτό πάλι. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Άλλο κακό. Ένας Αργιανός τώρα παίζει ΠΑΟΚ Λαμία. Ναι, ναι. Και να βάζει ο ΠΑΟΚ και λέει και βγήκε στην Ευρώπη. Εγώ θέλω ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τελικά όμως και στο είπα και σε ποιο τρελό γιατρό πρέπει να πάνε. Εντάξει, να κάνουμε. Σε ποιο ψυχίατρο πρέπει να πάνε. Έτσι έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα. Τι να κάνουμε. Αλλά κακώς πένα χαίρονται ότι η ομάδα τους επέστρεψε και πάμε τον τρώγει αυτό ο τερματοφύλακας. Του ΠΑΟΚ, ο Πασχαλάκης. Όχι, όχι, αυτό. Αυτό πάμε για ο Διούδης, ναι. Αν ο Διούδης έπαιζε, ήταν ο Μελισσάς να πούμε. Ναι. Σήμερα θα λέγανε ο Στημένος. Κατάλαβε γιατί δεν πρέπει να παίζουν δανεικοί για μένα. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να παίζουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν δανεικοί. Δεν πουθενά. Όχι. Θα το καταργήσουν. Να σου πω κάτι. Άιτε. Αν θες να δώσεις, δώσε έναν δανεικό. Έναν. Άιτε, ωραία τώρα. Και μια που με πήγες εκεί τώρα, για να μην κρινιάζουν για από κάτω, η ομάδα που λένε και καλά ότι είναι δικιά μου θυγατρική, μου έχει κόψει φέτος πιο πολλούς βαθμούς από ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Άιτε μαζί. Ο Ατρόμητος, έτσι δεν λέτε. Ναι. Ο Ατρόμητος, μία ομάδα που λέτε ότι είναι δικιά μου, έχω δώσει δανεικούς, μου έχει κόψει περισσότερους βαθμούς από ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαζί. Κάτσε ρε. Άντε να σας ακούσω τώρα. Δηλαδή έχεις 5 παίκτες, 3-4 πόσες έχεις. 3. Και είναι... Πώς έχει ο Ολυμπιακός Πανιώνιο, αλλά κάνετε μούγκα όλοι. Άρα είναι η κοκαλιά του Ατρόμητου. Αλλά κάνετε μούγκα όλοι. Και δεν πάει για τον Πανιώνιο. Τα δεύτερα, ποιο Πανιώνιο. Μούγκα κάνετε. Ο Πανιώνιος πόδια ως τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά εμένα ο Ατρόμητος μου κόψε τα δύο πονταλάκια. Είστε βραδινή τύπη, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Α, βραδινή. Ψάχνετε γκόμενες, θα πούμε. Ναι, ναι. Ψάχνετε τα Γιάννη. Κοίτα, μην χάσει από τα Γιάννενα τώρα. Τι, ποια τα Γιάννενα. Κοίτα, θα πάμε στα Γιάννενα. Κοίτα, μην χάσει από τα Γιάννενα εκεί πέρα τώρα. Τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, μην χάσει από τα Γιάννενα. Δεν έχει καλή ενημέρωση. Ναι, στο έχω πει. Γιάννενα έφυγαν. Ναι, αλλά μπορεί το χρόνο του θέλουμε εμεί να είναι δική μα. Δεν ξέρω. Με το Βόλο μαζί. Με το Βόλο μαζί του Μπέου. Ο χοντρό κολοτρίβεται εδώ πέρα. Μπέου. Αλλά. Ναι, αλλά. Ακούσε ένα γόρι μου. Αυτό το κοσί θέλουμε με το αλλά. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε να πιάσουμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια τη Super League. Ο Διούδης. Φαγώθηκες με το Διούδης. Το κρυόκορο. Αυτό που κρατάμε είναι η νίκη. Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο που βρισκόμαστε. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Η καρδιοπαθή μπαμπά τρώει τέτοιο γκολ, Αργιανό μπαμπά. Ο Διούδης ήταν. Ο μπαμπάς του Διούδη. Διούδη. Ο μπαμπάς του Διούδη. Αργιανός. Εντάξει να είναι. Περιμένει τώρα ο Φουκαράς. Ο να κόψει κανένα βαθμό. Τα παιδιά. Τι είναι, Σκεντερμπέ νούμερο 2 είναι. Ναι. Τι είναι ρε 2 δηλαδή, βγαίνει η ψυχή σου, μίλα το λέω. Τώρα που πει Σκεντερμπέ, πέσω να ερωτήσω. Α, καφεδάρα. 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 Τα νέα Samsung Galaxy S10 και S10 Plus πραγματικά μας εντυπωσίασαν στο Unpacked Event του Λονδίνου. Τα Galaxy S10 επανοπροσδιορίζουν το στυλ της σειράς Galaxy S χάρη στην εκτεταμένη οθόνη Infinity O και τα λαμπερά τους χρώματα. Επιπλέον όσοι επισκεφτούν ένα κατάστημα Windows και τις 7 Τρίτου και παραγγείλουν το Samsung Galaxy S10 ή το S10 Plus με έως 48 άτοκες δόσεις θα έχετε και δώρο το Galaxy, τα Galaxy Buds αξίας 149 ευρώ για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, είναι εμπειρία και αυτό. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το break με δεύτερο ημίωρο πάντοτε σε ρυθμούς Super League. Κάτσε να το φωνάξουμε λίγο.
Μάτο, μια καλή παλιά τελειωμάτο στο σημείο του πέναλτι για τον Μπίσερ Βαρέσκη να την άλλη πλευρά. Τσαπάκ, τσαπάκ, Λέω Σαπά 0-2, ο ΠΑΟΚ στο 47ο λεπτό, δηλαδή όπως το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο λεπτό, έτσι και τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό, με Λέω Σαπά κάνει το 0-2, ο Βραζιλιάνος χάνεται στις αγκαλιές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στον πάγκο. Νομίζω ότι είναι ένα υπερχρήσιμο γκολ από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να πάρει αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων, να διαχειριστεί και την κούραση από το 120 λεπτό. Είμαστε στο 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είσαι αλήτης ρε Δίτσι, είσαι αλήτης, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε και να σας ενημερώσουμε πριν πάμε λίγο να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη Super League εδώ με το κουμπαράκι μου. Ξενέρωτη Αθηναίοι ρε. Γιατί ρε φίλε. Ξενέρωτη Αθηναίοι ρε. Κάτσε λίγο. Τι ξενέρωτη Αθηναίοι. Θα μας πεις γιατί είναι ξενέρωτη. Θα σου πω εγώ γιατί είναι ξενέρωτη Αθηναίοι. Ε πες με. Πρώτον, ναι. Πάει ένα ακροατής τηλέφωνο να μιλήσει στον παρουσιαστή. Ναι. Τρέμει το φιλοκάρδι του παρουσιαστή, μην ακούσει ο Μαρινάκης. Α, έτσι είναι. Ναι, ναι, σου πω εγώ το έργο. Α, δεν έχει ήμασταν και εμάς. Όχι, ρε. Τα πόδια, τρέμει, ανάσχελα και τρέμει, ναι. Τρέμει, είναι σφιγμένος. Η Όλγα, όχι η Όλγα τρέμει. Τρέμει, είναι σφιγμένος. Ναι. Μην είναι, ακούσει, ξέρω εγώ, ο άλλος. Ο Μελισανίδης. Ο Τσιγκουνάρας, ο Μελισανίδης. Ναι. Τρέμουνε. Ναι. Τους λένε να τους κλείνετε, να τους κάνετε κτλ. Πάνε στην Αθήνα. Το site του Ολυμπιακού βγάζει αλλά εκείνος η κρύα, η θύρα 7, η κρύα. Ναι. Έχετε καταντήσει ήδη πιο κρύ και από το φέρτη, ρε. Δεν ήταν ζεστός ο φέρτης. Κρύοι άντρες, ρε, είστε, ρε. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε, ρε, κάτσε να το πεις μετά. Πρέπει να πούμε για τους χορηγούς, να μας πληρώνουν, ρε, Κωνσταντίνε. Μας πληρώνουν. Για πες, έλα, λέγε, ολοκλήρωσε. Πάει να πούμε, ο άλλος κάνει εκπομπή. Ποιος? Όποιος κάτω. Κάνει εκπομπή. Μην έρθει από κάτω το Μελισανίδης. Και ξέρω εγώ, του πει αγόρι μου και του τραβήξε. Έχουμε τιτάμε. Είναι τι. Τιτάμε. Γράφει. Γράφει αυτή η κρύα η θύρα 7. Ναι. Καλά, ρε. Βγαίνετε φάτσα κάρτα ότι κάνετε δουλειές με τον χοντρό, να πούμε. Φάτσα κάρτα. Φάτσα κάρτα. Ούτε μια. Ούτε για τους τύπους μια ανακοίνωση για τη διοίκηση, έστω επιγραμματικά. Πειράζει. Όσο πάει έτσι το θέμα, τόσο πιο εύκολο θα έχω την τίτλη προς τα δω. Βρέασε το όταν τίτλο. Τι βρέασε, αυτό μας ενδιαφέρει. Με νοιάζει εμένα που θα πάω τίτλος. Εμένα με νοιάζει που με αρρωστάκι. Τον Αριανό τον νοιάζει. Άσε να κράξω. Ναι. Θες να κράξεις, φαγώ και βρήκε τους άλλους τώρα να κράζεις. Φυσικά κάπου πρέπει να κράξω. Α, δεν έχουμε από εδώ κράξει. Βγάζει το σατ. Κράζουμε, κράξε σατ. Πάει Ολυμπιακός. Σατ. Σατ, πώς τα λένε αυτά. Σατ, πατ. Ναι, να μπορεί ο άλλος δημόσια να εκφράζεται. Σατ. Την πέφτουν στο χοντρό, τα σβήνουνε. Ε, φαγώθηκε να κράξει. Ρε ανέραστη. Ρε κρύοι. Ρε. Τι να σας πω, Σιριζέι, ρε. Όχι, για την Πινελίκη είναι αυτό τώρα το Σιριζέι. Τι ναι. Είναι κακό. Όχι, είναι Έλληνα. Α, σε Σιριζέι, ρε. Αυτό είναι καινούριο. Ρε Σιριζέι. Ναι, ναι, ναι. Κρύοι, πάμε στην άλλη. Πασοξή είναι Πινελίκη. Ο χοντρό. Χοντρό, δηλαδή είναι... πιο χοντρά από αυτά που λέμε. Με αγωγή 10 εκατομμύρια ευρώ σε παίρνει. Άστο, άστο, δεν το ξαναλέμε. Του πισάντε, ρε, φύγε Πασοξή. Φύγε από εδώ, ρε Πασοξή. Το φύγε από εδώ, ρε Σιριζέι και αυτό είναι Πινελικάκι. Σιριζέι είναι. Πινελικάκι, μικρό. Μικρό. Ίσα, ίσα ένα προσηματάκι θα πάμε. Άμα θες να το πεις τον άλλο κρύο, ναι. Πάρε να το πεις και νεοδημοκράτη. Και νεοδημοκράτη. Ναι, κρύος. Ναι. Όταν δεν το πεις είσαι κρύος. Άντε ρε νεοδημοκράτη. Άντε βρε κρύε ναι. Νεοδημοκράτη να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Στο Ολυμπιακό παλεύουν να τον βγάλουν Νέα Δημοκρατία να πετύχουν ένα στόχο τουλάχιστον για φέτος. Ναι, μέχρι να τη βγάλουν ναι. Τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή νομίζω ότι αν τα ανέβει ο Κυριάκος, ναι. Θα με τέτοια ομάδα με του Φυσά η πρώτη μεταγραφή. Θα ναι. Παίρνουν πρωτάδο, αυτό νομίζουν τώρα. Κάνει συνότικα, ναι. Μου λέει γήπεδο ο χοντρός. Ό,τι θες να κάνει, βέβαια. Ναι. Μια χαρά. Τρέχει ο οπαδί της Νότικα, χαίρονται, κάνουν, ελάνουν. Ναι. Ρε, πάρει καλά μπέκτη του Τουρμισάη, θα πάρει βρε μπουρτότα. Βρε μπουρτότα, βρε, δεν στα λένε κάτω, βρε μπουρτότα. Δυναμικό μπάσιμο με Τουρμισάη. Βρε μπουρτότα, βρε. Ναι. Βρε μπουρτότα, βρε. Διάβαζα σήμερα για τα λεφτά που έδωσα μια που μιλούσαμε για χρήματα και επενδύσεις στα Jackpot Origins Casino το 18. Φανταζόμουν γύρω στα 10 με 15 χαρτιά. Την πρώτη πλάκα την έπαθα όταν διάβασα ότι είναι 37.600. Τρελό ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα όταν έμαθα σε πόσο έχει σκάσει. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Είναι 33.000 τυχεροί. Τα jackpot βεβαίως κάνει συχνά. Τα μοιράζονται πάρα πολλοί παίκτες. Είναι θέμα πραγματικά να βρεθεί στο κατάλληλο μηχανάκι. Εσείς βρε Φλόρι, οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όπα, όλους. Ξεφωνήσουμε αυτοί. Εσείς βρε Φλόρι. Ναι, ναι. Πήγατε σε κάτι γυναικόπαιδα και πουλήσατε μαγιά με μαχαίρια. Βρήκανε, λέει, μαχαίρια. Αλλά... του Παπαστράτιου, λέει το, την πισίνα να πούμε. Ναι, στο Παπαστράτιου, ναι. Ναι. Αντί ξέρουμε να... ότι είναι ναι, Παναθηναϊκή. Ναι, 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 ρε αγριόφλωροι. Εσείς
στον Αλαφούζο πήγατε να του πείτε ρε εσύ. Κάνα συλλαλητήριο κατά του Αλαφούζου. Τι συλλαλητήριο κάνετε ρε συλλαλητήριο ρε αποτυχημένες διαδηλώσεις και πάμε στην ΑΕΚ. Όχο, εδώ παιδιά τώρα ανοίγει ο ασκός να ξέρετε γιατί το προετοίμαζε από έξω μου λέει. Πάμε θέλω να ξεφωνήσω, θέλω να κράξω. Πάμε δεν μπορώ να κράξω τους δικούς μου. Ναι. Θα τα ρίξω όλα στην ΑΕΚ που δεν έκανε μια τελική σονάρη. Εσύ βρε, εσύ βρε Σωτήρη Μουστάκα. Όχο, πού το είδε το έργο. Καλά, ξεφώνει μόνο του Λουτσέσκου ξεφωνήσει, ξεφώνει και εδώ. Εσύ βρε Σωτήρη Μουστάκα. Μοιάζει όλο. Ήρθε από τη Λας Πάλμας, πας και μου βάζεις τρίτο αριστερό στόπερ τον Μπακάκι. Καλά κάνεις. Και βάζεις τον Μπακασέτα αριστερό back half. Έχει άλλον. Έχει τον Αλμπάνι. Βέβαια. Έχει τον Αλμπάνι. Έχει στάψει τον Αλμπάνι, τον έβαλες να πούμε τον Αλμπάνι στο νεκροταφείο. Το Βρυλισσίο, βρε. Ακούσει κανένα εξιντάρι σαν εξή ότι έχω back up τον Αλμπάνι. Θα φύγει εδώ και θα μας κυνηγάει με κανένα μπαζούκα. Σιγά σιγά τα αίματα. Κάνα σαν εξή που έβλεπε μπάλα του 95, 94, 93. Τον Μπακασέτα. Τον Μπακασέτα αριστερό back half. Σαν να το λες τον Άρη βάρα από εκεί βρει κόλακα. Η μεγάλη δικαίωση του Μαρίνου Ζουνίδη. Είναι αυτά τα παιχνίδια πλέον. Η τεράστια δικαίωση του Μαρίνου Ζουνίδη. Ο Μαρίνο Ζουνίδη. Τι θέλετε ρε παιδιά, εγώ έχω ρόστερ για να βγω πέμπτο έκτος. Σας έβαλα Champions League. Να ξέρει να μιλάει, όχι τα υβρίτικα μόνο. Σας έβγαλα Champions League και είμαι δεύτερος τρίτος ήμουν. Τι άλλο θέλετε. Με αυτό το ρόστερ, ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ. Ο Ζουνίδης μίλησε 7 χρόνια και από τον Κοσμόπουλο. Άρησε. Έπρεπε να μιλήσει πιο μπροστά. Πει αυτή είναι η ΑΕΚ. Τι θέλετε, μωρέ. Θα έφευγε από τον Αύγουστο. Α το διώχνανε, μωρέ. Τι αν το κάνει. Θα σε διώξει μετά σαν αποτυχημένο. Ο Ζουνίδης φταίει που στο ξαναλέω το ρόστερ τσάκι. Ο Ζουνίδης φταίει που ήρθε στην ΑΕΚ. Τι φταίει τώρα ο Μουστάκας που λέει. Θα σου πω. Πήρε αυτό το φτωχό ρόστερ και το τέντωσε. Το ξεζούμισε. Ναι. Ναι. Του έβγαλε τα λάδια, το τα πιστόνια. Του τέλειωσε. Του άλλαξε τα πετρέλαια. Ακριβώς. Λοιπόν, έξω δεξιά ο Μάνταλος, έξω αριστερά ο Μπακασέτας και αντίθετα. Δύο χαφάκια τη πλάκα εκεί και βάζει το Φουκαρά και το λιμάνι. Και δύο στόπερ που γελάει ο πλανήτη. Το ρεκόρ. Λίπο Τσιγκρίσκι δεν υπάρχει στόπερ πίσω, έτσι. Το μεγαλύτερο έγκλημα τη ΑΕΚ. Ναι. Έβλεπα το λιβάγια χθε και το λυπόταν η ψυχούλα μου να πούμε. Το λυπήθηκε. Το λυπήθηκε τον, έκανε, τον έκανε σε κάτι ωραία ντουμπλαρίσματα ο Πέσο. Το μπακ το που λέμε ότι δεν πάει καλά. Η Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος τον έκανε. Βαλεριάνο. Τον έκανε. Τον βρήκε την Βαλεριάνα και την έβαλε. Τον έκανε ο Βαλεριάνος. Ρε φίλε, σε κάτι του μπλαρίσματα το λιβάγια τον καημένο. Να φαίνεται παιχτάκο σειρά. Α το Βαλεριάνο. Μάλλον με τον Μυροφορίδη γιατί τσακωθήκα. Δεν ξέρω τι έκανε, αλλά στο χθεσινό προχθεσινό ματ εγώ αυτό είδα. Ότι σε κάποια του μπλαρίσματα τον έκανε το λιβάγια τρει παραπάνω. Βγάλατε το Μάνταλο χαμάλι. Το βάλατε έξω αριστερά. Πάει ο Μάνταλο. Χιαστίου ιστορίε πάει. Πάρτε τον Μπακασέτα ο οποίος είναι για μικρούς χώρους, το βάζετε back half να παίρνει 60-70 μέτρα και να μαρκάρει ποιον, να μαρκάρει τον Μπέμπε Γκαρσία, πως τη λένε το Άρη, τον Πάμπλο Γκαρσία, πως το λένε αυτό το... Το Ματέο Γκαρσία. Το Ματέο Γκαρσία. Πεχτάρα, αυτό το θέλω να ξέρω. Πεχτάρα. Άμα παίζει ο Μπακασέτας μπακ. Από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο τον έχω. Από τον Αύγουστο τον έχω κοζάρει. Αυτό το σλάλο που κάνει εκείνη τη φάση, α μην τον βάζει τον κόλπο. Πάρ το λάμπρο, κάνω του λιγαβάρ και έχει. Έχω πεχτάρα. Άσε τώρα θε τον Γκαρσία. Α έχω και τον Ματέο, δεν πειράζει. Και τον λάμπρο να αφού δεν θε πολύ μιλιο εσύ. Και τώρα δεν μου λε τώρα μια που πιάσα μπακ. Το λιμιό. Δεν ξέρω, το βάλουμε στο στίβο το παγκόσμιο. Πάντω στα 400 μέτρα ρίξουν και λίγο βερνίκι. Θα πούνε τι είναι αυτό ο μαύρο που τρέχει να πούμε λίγο βερνίκι. Γιατί μαύρο είναι ούτω ή άλλω. Έχω την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση του κυπέλου να πάει να ανάψει μια λαμπάδα στην Ιωαρβάρα να κληρωθεί σαν τελικά με την ΑΕΚ. Γιατί? Τι γιατί. Γιατί. Πιο εύκολο αντίπολο από την ΑΕΚ σε διπλά μάτ, πού μπορεί να το ξαναβρει. Θα είναι ο Αστέρας ή η Λαμία. ΑΕΚ διπλά μάτ, την οποία μειώνει και την πιθανότητα τη στραβή σε μονό μάτ αν τη βρει στο τελικό, να την παίξει δύο ματσάκια, στα δύο μάτ περνάει καλύτερη ομάδα. 99%. Ναι. Και έχει ένα τελικό μετά με μια ομάδα δεν θε εσύ. Θε τζέρτζελο στο τελικό. Εγώ θέλω να πάω το λέω πάω Κλαμία. Πάω Κλαμία. Τι ας σε κάνω εγώ σε φταίω ρε φίλε. Να μην αποκλειώταν ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Να μην αποκλειώταν ο Άρης από τον Νεκοτέλη. Θα έρθεις τον Ιούνιο εδώ πέρα να πληρωθείς. Ναι. Θα σε πει ο Ανδρώνης πάω Κλαμία. Ναι. Αντί να πάρουμε 10.000 ευρώ διαφημίσεις πληρώσαμε και από πάνω. Τι θες να πληρωθείς. Άμα πάρουμε το κύπελο, άκουσε με λίγο. Άμα πάρουμε το κύπελο, ο Παύλος πάλι χαρά θα έχει. Ναι. Πάλι θα μας βγάλει ναι, τα μπερεκέτια. Δεν τα βγάλει. Δεν πειράζει. Η χαρά θα δώσει μπερεκέτια. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει η εταιρεία. Άρα λε, η χαρά έχει στην τσέπη του ανθρώπου. Θε δηλαδή. Τελικό ΠΑΟΚΑΕΚ, δεν θες μη τελικό ΠΑΟΚΑΕΚ που ο ΠΑΟΚ λογικά έχει... Διαταγή Ραπτόπουλου, στήστε την κλήρωση. Όπα, μη τέτοια. Πάτε τέσσερα μπαλάκια. Ναι.
Πάτε να, τα θα δύο τα ζεστά και τα παγωμένα. Θα πείτε το πιτσιρικά, θα σε πάρω τρενάκι. Τρενάκι. Σοκολάτα. iPad, άστα λάκτα. Αυτά είναι ξεπερασμένα που λες. Ένα iPad θα σε iPad, πάρω. iPad δεν ξέρω τι θα σε πάρω. Θα πιάσει δύο μπαλάκια. Ναι, ζεστά. Τα οποία θα είναι τα ζεστά. Ναι. Ή τα παγωμένα. Ναι. Τι σε βολεύει, θα του πω το πιτσιρικά. Εγώ φίλε που είμαι. Άσε τώρα. Αρρωστάκι, θέλω πάω κάικμη τελικά. Το ξαναλέω. Θέλω πάω κάικμη τελικά. Σε δύο μάτσα αυτή η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον περάσει. Δεν θε να πληρωθεί δηλαδή. Θα πληρωθώ γιατί δεν πληρωθώ ρε ψυχούλα μου. Δεν θε να πληρωθεί. Άμα πάρει το κύπελο πάλι θα γίνει ιστορία. Πάω κάεξ τα ημιτελικά θέλω. Τι κύπελο να πουλήσει, ρε. Άμα κάτσει πάω κάεξ τα ημιτελικά. Ναι. Αυτή που είναι υπεύθυνη εδώ το marketing, πώς τη λένε. Που τσιρίζει και φωνάζει και. Θα κάνουμε το τελικό στα ημιτελικά, ρε φίλε. Άσε μας καημένα τώρα, θα κάνει. Τι διαβιμίσει του τελικού θα τι πάμε ημιτελικά. Και αν αποκλειστεί, τι θα πα μετά. Εντάξει, άμα αποκλειστώ, αποκλείσει. Τι να κάνω. Α σε βγάλω ο μουστάκα έξω. Πολύ θέλει. Να ανοίξει η σούβα. Πάρει, λέει, εγώ όμω θέλω three pit με την άξο τελικό πάλι μέσα στο σπίτι τη. Βέβαια. Θέλετε πάλι τέτοια γλένια, έτσι. Φυσικά τι άθελα τώρα, ημιτελικά. Στήστε την κλήρωση. Αν δεν φαγώθηκες. Αριανός, πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα. Όταν βάζει λέει 25 ευρώ. Και το Λιβάγια. Ναι. Είπαμε για τον Αλμπάνι πάει, το ταλέντο πάει. Αυτό δεν τον είδαμε φέτος καθόλου. Δεν έπαιξε. Πάμε τον Μπακάκι. Δεξί ούτε μπακ... τον Μπογέ είδαμε καν. Ο Μπακάκης, τον εξαντλήσανε. Ε, πάει, τον ξεζούμισαν. Πάει, το ρούφιξαν όλα. Ο προστάτης του δεν υπάρχει. Τέλος, πάει. 42 χρονών, το πισέι του θα είναι ναι. Ποιο. Το πισέι του. Παπαπαπτή. Αυτό παιδιά, που... εδώ προσφέρουμε κοινωνικό λειτουργήμα, να ξέρετε. Πρέπει να κάνουμε και 42 χρονών ναι. Ο Μπακάκης. Πισέι του, παιδιά. Θα πάει στον ουρολόγο, θα πει το πισέι μου ότι. Τι θα πει, έτρεχες με τον Ρουχιμένες. Ναι. Δεξί μπακ, ναι. Αριστερό μπακ. Ναι. Χαφ, ναι. Αριστερό στόχο. Για να το πισέει, θα πει: Ωπ, εδώ η ροδόχο κίστη βάλετε από τον προστάτη. Μάλιστα. Τι έχει τρέξει, έχει φάει, έχει πει πολλά πράγματα. Άρα φταίει ναι. Ο Μανόλο Χιμένεθ. Πήγε το μάνταλο. Ναι. Η ΑΕΚ φταίει, βρε τσιγκουναρά, φταίει. Τι λέμε τόση ώρα. Ο Μανόλο Χιμένεθ. Τι λέμε, έχει φτωχό ρόστερ η ΑΕΚ για να πρωταγωνιστήσει ναι. Και που έχει φτάσει εδώ πολύ τσίνη. Λιβάγια έξω ναι. Δεξιά, Λιβάγια χαφ, Λιβάγια έξω αριστερά, σέντρα ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια είναι παιχταρά. Σεντερφόρ. Πάτο συνδέστε και λίγο έξω από το κουτί να ρωτήσετε. Καταστρέψατε. Έχετε καταστρέψει όλου του παίκτε, τσιγκουναράδε. Φτιάχνουν ένα γήπεδο. Δύο-τρία χρόνια τώρα γήπεδο. Είναι ο Ολυμπιακό θα φτιάξει ο γήπεδο. Είναι ικανό ο Μελισανίδη. Ο Πάκου θα παίρνει του ναι. Τίτλου. Απλά είναι ικανό ο Μελισανίδη. Ναι. Αντί να έχει 50 εργάτε, να πάρει 20. Ναι. Να εξοντώσει και του εργάτε να πούμε την τσιγκουνιά. Πρωί βράδυ, διπλοβάρδια. Έχει διπλοβάρδια. Του δίνει ψωμί με κασέρι, σαλάμι δεν θα έχει το σάντουιτ. Χωρί σαλάμι. Τι λε τώρα. Βούτυρο, άμα πει τι βούτυρο, δύο βουρδουλιέ θε και βούτυρο αλπίνο. Μέσα στο σάντουιτς. Άκου τι λέει. Μιλάμε τώρα για πρωτόγονες εργασιακά καταστάσεις τώρα αυτή η ΑΕΚ. Εντάξει, τι να κάνω. Να, σοβαρότες μεταγραφές λέει η ΑΕΚ από τώρα. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο. Ιωάννη για σπορ. Τώρα θα κλείσει τώρα, για σπορ. Μάρτιο, σοβαρότες και μεταγραφές. Όχι το Δεκέμβριο και το Γενάρη. Ναι. Έτσι, Μάρτιο. Που δεν έχει μεταγραφική περίοδο. Μαρτίνο, δηλαδή, ναι. Εδώ να μείνει στο πρωταθλήμα. 80% όμως, πρόσεξε, για να έχουμε καβάντζα το άλλο 20. Λοιπόν, άκου τι λέει ο τρίπλος. Το πρωτάθλημα δεν μας κάθεται όπως θέλουμε. Δηλαδή, αυτά όλα εννοούμε από όλο καιρία μας, να μην κρυβόμαστε. Μελισανίδης, να μην κρυβόμαστε, τα λέει και αυτός όμως. Βαντόπεδο μεγάλο. Να τα λέει ο Μελισανίδης. Ναι. Τον οποίο παραγωγικά του βγάζουν το καπέλο όμως, έτσι. Τι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι παραγωγικά. Είμαι ο μεγάλος παράγοντας. Ναι. Δεν είναι μεγάλο. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά είναι μπατζίση. Ναι. Λοιπόν, λέει ο τριπλοσάγωνος. Ναι. Όταν βάζει 25 ευρώ το εισιτήριο στη 2, ο Αριανός δεν θα πάει γήπεδο, θα κάτσει σε μια γωνία γιατί στο κέντρο είναι τα διαρκείας. Λέω... 25 ευρώ στη 2. Ναι. Ας πάει στη 3 από την τζάμπα. Ναι. Χωράει όμως να μπει από αυτό. Τι είχανε στο γήπεδο, λέει. Δεν τα ξέρω αυτά. Πλαστά το είχα πλαστά εισιτήρια. Σε ποια θύρα ήταν. Ανέφερε το δελτίο νωρίτερα. Σε ποια θύρα ήταν. Δεν ξέρω. Άλλοι τον καημένο τον Καρυπίδη τον βάζουμε και τέτοια. Ας πούμε, δηλαδή, ο πιο πετυχημένο πρόεδρο που άρεσε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, να τα λέμε όπως είναι. Δεν το χάρη όμως. Γιατί. Γιατί είναι ο Πάο πρώτο. Βουλινό δεν έχει απέναντί του. Ναι. Δεν έχει Βουλινό απέναντί του. Έχει Μελισανίδη. Έχει. Μελισανίδη λέω. Έχει Βαν Σαβίδη. Έχει άλλου προέδρου που είναι πολύ δυνατοί και έχει έναν άνθρωπο ο οποίο. Φράσει του άλλου. Έχει τον Ιβάν. Είχε ποτέ πρόεδρο του Άρη. Τέτοιο αντίπαλο στον ΠΑΟΚ. Το Παντελάκι είχανε. Το Βουλινό είχανε. Ναι. Το Ψευτοπατατούδι, το Πασοξί είχανε που έπαιρνε τα έργα. Το Γούμενο είχε. Με τη Μονόφθαλμη την Κόμενα, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν. Παγώθηκε εσύ με τη Μονόφθαλμη. Η Μονόφθαλμη, ναι. Τέλος πάντων, τι είχε απέναντι. Το Παγόνι, το Γούμενο. Αυτό είναι πλέον το νέο το Λαχανέμπορα, να πούμε. Η Βασαβίδη. Τι είχαν οι άλλοι παράγοντες του Άρη αντίπαλο. Τι είχαν, ναι. Δηλαδή, οι κατάπτυστοι παράγοντες του Άρη. Ναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε, με αυτή θα μπορούσε. Κύριε Ελλάδα! Είμαι ο Τσαλούκας ο. Μπορούμε να δούμε. Σας παρακαλώ, κύριε! Μια περίοδο. Εγώ, ναι, κύριε.
Μια περίοδο αυτό έκανε εκπομπή εδώ κανονικά. Δηλαδή έβγαινε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, θυμάσαι. Προσέξτε αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ο άλλο αδερφό του. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπει η φυλακή. Θα μπει η φυλακή. Θα χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Είναι γραμμένο. Εγώ έχω σπουδάσει. Είμαι σπουδαγμένο και δεν θα μπει ο. Ποιο Μαρινάκη θα μπει φυλακή. Λέει ένα φίλο του Άρη. Τι χάσει. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Δυστυχώ δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, λέει ο φίλο του Άρη. Εγώ πάντω, αν προτιμώ να κρατήσω έναν παίχτη από του δανεικού μου, θα προτιμούσα τον Ρόουζ και όχι τον Ματέο Γκαρσία. Τον Ρόουζ. Το στόπερ για τον οποίο σα τα είπα. Όπω σα τα είχα πει και για τον Μαυράη. Για να μην λένε οι Αριανοί ότι αού λέμε ότι θέλουμε εδώ πέρα. Ναι. Εδώ τα βλέπουμε τους ξένους παίχτες. Είχα πει όταν ήρθε ο Μαυράη, εδώ ήμασταν. Ότι είναι αργός, δεν στρίβουν. Ήρθε ο Ρόζ, λέω παιδιά, πήρατε σοβαρό στόπερ. Ναι. Φίλε, δεν τους δίνετε τον κουλούρι. Το γιατί κουλούρι. Με τον Τεκίνη δεν μπορώ να τους βλέπω. Καλό ο Τεκίνη, γιατί τον αδικείς. Ήταν πολύ καλό ο Τεκίνη. Δεν τους δίνετε τον κουλούρι σε τέτοιο. Καλό ο Τεκίνη, δεν διαφωνώ. Δώστε τον κουλούρι, δανεικό. Δεν παίρνουν δανεικούς από εμάς. Από εμάς δεν παίρνουν δανεικούς. Γιατί. Γιατί. Ναι. Δεν παίρνουν και την άποψη παλέτε. Πιστεύω ότι κάνω μια καλή χρονιά. Είμαι έτοιμο για τα πάντα. Κουλούρης. Είμαι έτοιμο για τα πάντα. 16 γκολ πρώτο σκόρε. Και μια που είπε τώρα για δανεικούς, ο Άρης την επόμενη εβδομάδα για μένα δίνει έναν τελικό. Πού? Μέσα στο τηγάνι. Μέσα... Δίνει ένα φιλικό. Δίνει ένα τελικό. Άσε ρε κουλιάνε. Ο φορμαρισμένος Άρης. Άσε ρε. Ο φορμαρισμένος Άρης. Μπορεί να βουλώσει τα στόματα όλων των ναι. κακοπροαίρετων καλοθελητών όπως εσπέστο. Ναι. Βάζω και σένα μέσα. Ναι. Έτσι. Γιατί άμα πάρε ποτέ δεν θα μου βγει να μου πει την άλλη Δευτέρα. Έλα, σ' ακούω. Πάει ο Άρης και κάνει και ο γιο του Ολυμπιακού που μπορεί να το κάνει. Κολλές. Πόσο δίνει το διπλό. Θες τώρα να σου πω πόσο δίνει. Πόσο δίνει θα το σου διπλό. Θα σου πω εγώ, θα σε πω εγώ. Θα σου ψάξω το βρω, δεν ξέρω να το έβγαλαν ακόμα γιατί είναι λίγο ναι. νωρίς, αλλά θα σου πω. Λοιπόν, ναι, περίμενε, λοιπόν. 8,5. 8,5. Ναι. Και ένα 35 άσο. Και έχω να κάνω με. Value betting. Και έχω να κάνω. Όπως είδα και στην Τούμπα, τα είπαμε. Στο μυαλό μου έρχονται κάποια ονόματα. Αρβανιτίδης. Ναι. Μαρινάκης. Ναι. Εντάξει. Με σου έρχονται ονόματα, η στοιχεία. Καρυπίδη. Εντάξει, είναι λογικό. Ένα σε πρώτο του άρεσε. Και, και να βγει διπλό με 8,5 μονάδε. Πρέπει, δεν σου λάβει διπλό. Ναι. Σου βγει χ. Μπορεί να σου βγει. Άσε, για μάτς με αβαβά πέναντι στο 90 και κερδίσει ο Ολυμπιακό. Ναι. Να δούμε το παιχνίδι σου, λέω. Άμα βγει αυτό διπλό, ναι, ναι. θα ψάξω να βρω ανατηρηφίλιο σε άλλου πλανήτε. Πού παίρνει αυτό το διπλό. Να σε δω που θα είσαι να σε ρε φίλε τώρα. Α σε ρε φίλε. Μα τα πω καλά η Τζίδη για εκείνο το 3-0 και όλη η πόλη τον έβγαλε τρελό. Γιατί τον βγάλετε τρελό τον καθίδι γιατί ήταν ΠΑΟΚ. Άμα ήταν ΠΑΟΚ θα ήταν ήρωας, θα ήταν Ναυχοδονόσορας, θα ήταν το παλικάρι. Απλά δεν είναι ΠΑΟΚ το παιδί. Εντάξει, τον βγάλετε τρελό. Δύο-τρία μηνύματα γρηγοράδα. Εδώ, ναι. εδώ ναι. στο Ολυμπιακό Βέρεια 3-0, ναι. το θάψατε τον Καλαϊτζίδη, μακεδονομάχη μου να πούμε. Ποιοι τον έθαψαν. Εδώ το θάψατε όλοι. Το βγάλετε τρελό. Ναι. Εντάξει, γιατί σα πήγε Μπέις Μπουτσούκ. Πώς. Μπέις Μπουτσούκ σα πήγε. Χαφίφι, αυτό. Ναι. Χαφίφι. Στην πάνω. Άνοδο του Μαρινάκη, γιατί ήλεγε τα πάντα. Μπέις Μπουτσούκ, ναι. φόβο. Μπουτσούκ, Μπουτσούκ. Μπέις Μπουτσούκ σα πήγε. Μπουτσούκ. Α, και δεν ήταν παόξη. Για να ήταν τίποτα κανένα Καραγεωργιού, κανένα. Παγινόταν χαμό, λε. Το παλικάρι, το αετόπουλο. Το αετόπουλο που ξεσκέπασε τη βρωμιά, θα έγραφε ο Μπούζα. Το αετόπουλο το κατά την καβάλα. Έκανε τη βρωμιά, την κατάπτυξε τη βρωμιά. Τώρα καλαγίζει, είναι χαζό τρελό. Ναι, ναι. Το αετόπουλο κατα... έβγαλε τη βρωμιά το αετόπουλο. Κάποτε μα λέγατε να δεν μπορούν να χαλάσουν το στόχο το οποίο έχουν βάλει λιοντάρια. Τη μυρμήγκια δεν μπορούν να χαλάσουν το στόχο το οποίο έχουν βάλει λιοντάρια. Καλαϊτζίδη. Όπα, τα μυρμήγκια άκουσε την λοιπόν, κάποτε. Βέβαια, το βγάλετε τρελό. Άμα ήταν παοξή, το αετόπουλο. Ο Παλίκαρος. Ναι, 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 άκου τώρα εδώ. Το αδιφάγο κατρικό κράτος, ναι. Κάποτε είπε ο Ιβάρο ότι είχε ένα τραπεζάκι για τα τρόπια του ΠΑΟΚ. Τότε όλοι γελούσανε. Ναι, το έχουν ξεχάσει. Έχουν σκουριάσει τα πόδια. Τώρα μάλλον γελάει ο Ιβάν γιατί θα χρειαστεί τραπεζαρία ολόκληρη. Ναι. Τον κατάπιε για ακόμη μια φορά ο Ρουμάνος τον καλύτερο προπονητή. Πολύ καλό θες ο Λουτσέσκου και στο κουτσάσμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες. Στο κουτσάσμα τι έκανε. Μια χαρά. Για πες τις αλλαγές του με τον Λιό, με τον Γιαννούλη που πέταξε στα μπακ. Τι θες να σε κάνει. Τι αλλαγές. Έπαιξε ένα 4-4-1 μετά και τελείωσε το ρίο. Τι αλλαγές έκανε. Ρε. Τι θες να κάνει, να μπει μέσα να βάλει γκολ. Κουράσει ο Τάκης. Πότε θα παραδεχτεί τον προπονητή αυτό. Κουράσει και ο Μπίζες Μαρ τον έβγαλε. Κουράσει ο Τάκης ο Χαλάς τον έβγαλε. Τι αλλαγές έκανε. Α, δεν σ' άρεσε. Δηλαδή. Τι έκανε. Που τον δηλαδή. Κούμπωσε και τον έδεσε φιόγκο, τον δόνει. Τον κούμπουρα έδεσε ρε τώρα. Ρε, άμα κάνει 25-5-0 ο Λουτσέσκου, γράφει ιστορία, θα μείνει με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Εσύ βγες και ξεφώνησέ το και οι άλλοι που δεν νιώθουνε. Και ο Χίτλερ δεν μείνει με χρυσά γράμματα τώρα. Ναι, ναι αλλά για άσχημο τρόπο, αυτό θα μείνει για καλό. Ρε, άσε τι έμεινε στην ιστορία. Κοιτάξτε.
Ήξερε να βγάλει το σκουφί και τώρα το έχουν βάλει όλοι το σκουφί. Έτσι με ο Γιώργαρος, ο Μίνος το βάλε, το φιλαράκι σου. Ο Μίνος. Ο Μίνος. Στην κατοική τηλεόραση εχθές. Ναι, πού, αφού εκεί δουλεύει. Σαν αντικότατο. Σαν αντικότατο. Σε κάποιον. Με you take off the hat, he το κρατάει. Ο Μίνος χθες. Το κρατάτε. What way? Ο Μίνος χθες καμωσόσαν την one year older and I need this during winter. Είναι το αγούρι, ε. Είσαι μαντροφλάκι. Δεν doesn't matter, this is mine. Να είστε καλά. My mother, all this and this, are from my mother. Κοίταξε, Άδης, κατορθώσαν αυτοί οι ανέραστοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και βρίζεις τώρα, πρόσεξε. Οι ανέραστοι. Α, όχι, για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπαμε επινελίκη ΣΥΡΙΖΑ. Ανέραστοι του ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσαν αυτή τη φωνή της παραβατικότητας, της καλπιάς, να πάρουν τον καλτ από το Μήνο. Δεν μπορεί να μιλήσει όπως θέλει. Αφήστε το Μήνο να μιλήσει όπως θέλει. Εμείς το Μήνο το θέλουμε καλτ. Δεν το θέλουμε. Αφού δεν τον αφήνει να μιλάει, ρε. Δεν τον το θέλουμε. Συνέχεια. Δεν τον θέλουμε δημοσιογράφο. Ναι. Κατορθώσατε. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για χούντα. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να μιλάει. Μιλάμε για χούντα. Κάνει μια πρόταση και τον κόβουνε. Μιλάμε για χούντα του τ-σέρτ επί ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για χούντα. Αφήστε το Μήνο να εκφραστεί. Θα ανοίξουμε κίνημα. Πήρατε... Αφήστε το Μήνο, έτσι. Αφήστε το Μήνο να εκφραστεί. Γιώργο μου! Του κόβεται. Πιστεύουν, τον εμπιστεύονται. Πιστεύουν ότι ο Ραδβάν Τσέσκου μπορεί να τα καταφέρει να φέρει τον τίτλο στη Θεσσαλονίκη που έγινε το γευτείο το 1985. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Λοιπόν, με την Wit Vision. Επιτρέπεται ρε, ολόκληρο Μήνο. Επιτρέπεται ολόκληρο Μήνο να μην τον αφήνετε να εκφραστεί, ρε. Ρε κουμουνισταράδες, ρε. Ρε είναι δυνατόν, ρε χειροχύτη. Βρήκε χειροχύτη, ρε. Βρήκε χρόνο να ξεφωνήσει τους πάντες σήμερα. Λοιπόν, κανένα άγχος εάν έχετε Wit Vision για τον τρόπο που θα βλέπετε τηλεόραση. Διότι με την Wit Vision πλέον έχετε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπετε το πρόγραμμα που θέλετε εσείς όποτε θέλετε και από όποια συσκευή θέλετε. Απολαύστε το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς ακόμα και 7 μέρες από την αρχική του προβολή με το WhatsApp. Κάνε πανεκκίνηση στο τέρμι που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάνει στιγμή από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζει σε πολύ πολύ λίγο. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Έρχεται ο one and only, ο Νίλς Χόλκερσον, ο μαμαλάκης μας, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε δεύτερη ωρίτσα να σουμάρουμε λίγο, να πάμε μια βόλτα στα Ευρώπας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Το ταξίδι μας ξεκινάει. Αϊβαλή Μοσχονήσια. Hola, ¿qué tal? Τζακποτ, πολλά τζακποτ μέσα στο 2018 και τα χρήματα που δόθηκαν από το Regency Casino Θεσσαλονίκης έφτασαν τα 37.600.000 ευρώ. Τρελό νούμερο. Πάθαμε πλάκα όταν μάθαμε βέβαια και σε πώς έχουν σκάσει. 33.000 τυχεροί παρακαλώ. Τα τζακποτ στο Regency Casino σκάνε πολύ συχνά. Τα μοιράζονται πολλοί παίχτες και παίρνε θέμα τύχης να βρεθείτε στο κατάλληλο μηχανάκι. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ώρα. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool, γίνα το μικρόφωνο να σ' ακούμε. Βάρνα, στόπερ. Ποιος? Ο Σβάρνας. Αυτούς έχουν, αυτούς βάζουν, Κωνσταντίνε μου. Πού πάτε ρε με το Σβάρνα. Με το Σβάρνα θα παίξουν. Τι να κάνουμε. Και βάλτε... τον Αλβάνια αλλαγή. Και θα θέλω να σε πάρω και το κύπελο, λέει ο άλλος ο παππιού κύπελο. Με το Σβάρνα, ρε φίλε. Λοιπόν... Βάλε και το στρατηγάκι κεντρικό στόπερ. Και τον καπελόνι. Ήταν αντίζηλε αυτή, έτσι σβάρνα. Θα μας τρελάνετε, ρε. Λοιπόν, έχουμε ξεφωνήσει αρκετές φορές και από αυτό το μικρόφωνο. Πολλές φορές τις ανατήσεις του Γιώργου του Σαββίδη. Έτσι. Κάτι ανατήσει έξω τον Βικελίδη που κατάλαβε και ο ίδιος έχει κάνει λάθος. Κάνε τώρα την αβάντα σου. Ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Όπως όταν ξεφωνήσουμε θα κάνουμε και την αβάντα. Πάνε στην αβάντα τώρα. Λοιπόν, θα πάμε γραμμές, μισό λεπτάκι, μηνύματα θα πάμε. Δύο λεπτάκια. Λοιπόν. Η ανάτηση πρώτη του η χθεσινή, ναι, που λέει ότι εγώ όταν δω, αν δεν δω να σηκώνω Βιερίνια στα χέρια το πρωτάθλημα, δεν θα εφησυχαστώ. Ποιος ήταν αυτό? Ο Γιώργος Σαββίδης. Τι μου λες? Τι σου λέω? Θα λες μόνο τον ξεφωνίζουμε όταν πάει και κάνει τη χαζομάτσα έξω το Βικελίδης? Πρέπει να το μοιραστεί. Και η άλλη ανάρτηση, ναι ρε φίλε, η άλλη ανάρτηση που έχει να κάνει και μοιράζει πολύ πόνο, πραγματικά εδώ κολλάει το πονάνε. Η οικογένειά μου και εγώ νομίζαμε πως τα είχαμε όλα μέχρι που ήρθαμε στον ΠΑΟ και καταλάβαμε πως δεν είχαμε τίποτα. Ιβάν Σαββίδης. Σάλια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Σάλια. Σάλια. Τα σάλια μετέτρεψε τα σε κάμια 15-20 τίτλους. Θέλουμε λόγια. Αν δεν θες λόγια. Θέλουμε έργα. Α, έργα σε κάνει. Είναι ο μόνος που κάνει έργα εδώ και τόσα χρόνια. Μπορείς να μην είσαι ΠΑΟΚ και να παίρνω πάλι το ποτάσμα. Πώς από τον να είσαι ΠΑΟΚ, ναι, και να είναι τέταρτος. Άσε, ναι, τα σάλια. Τι να είσαι ΠΑΟΚ. Άσε τα σάλια. Τι να νοιάζει εμένα τώρα τύπο. Εσένα δεν σε νοιάζει. Λεφτά έχει να δώσει. Το κόσμο του ΠΑΟΚ του νοιάζει όμως. Βρε λεφτά έχει να δώσει. Δεν έχει. Άμα έχει να δώσει λεφτά, καλά κάνει τον αγαπάνε. Τώρα τι θα πει και τι θα κάνει δεν μα νοιάζει. Όχι, όλα μα νοιάζει. Στο Instagram. Σε ενδιαφέρουν τι θα πούν οι άλλοι πρόεδροι, σε ενδιαφέρουν
θα πει γράψει ο Ιβάν Σαββίδη, δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι σε συμφέρει, σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει δηλαδή να ξεφωνήσει Μελισανίδη, Μαρινάκη ή Ιβάν Σαββίδη. Με συγχωρεί. Δεν θα κράξω το Μαρινάκι. Σβάρ να πήγαινα και εγώ, λέει ο άλλος. Να ορίστε. Ναι. Δεν θα κράξω. Δεν θα το κράξει μαζί σου. Θέλει να με πάρει τώρα το λέω Τουρμισάι. Δεν τα είπα. Μα ξεκινάει έτσι με τα γραφική περίοδο. Ναι. Γεια σας και του χρόνου, φίλοι Ολυμπιακοί, τα λέμε. Να ζήσουμε και να μετά, μαζιόμαστε. Να βρίζουν τον Πρωτόταυρο στο επίσημο site της Παλαιό Ολυμπιακός και να τα σβήνει ο Καράπαπας. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους. Το λοιπόν. Κυνηγάει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος τώρα. Γρήγορα 2-3 μηνύματα έχουμε γεμάτο κέντρο. Επειδή είναι κομμουνιστής ο Μάκης. Μετά έχουν κόντρα. Έτσι. Καλημέρα, λέει, χθες είναι αθλητική Κυριακή. Λέει, γιατί δεν έδειξαν όλες τις φάσεις που έγιναν στο ΆΚΑ και κράτησαν αυτές που ήθελαν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, παιδιά. Είναι πραγματικά ένα άλλο θέμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους τους χασμένους εναχωρημένους. Καλημέρα, Καραφλοκόρα και Σαμποπλάκα Λιτοχώρου. Έχουμε φίλους εκεί. Ποιος ήταν ο πιο κακός διαιτητής, αυτός με την ΑΕΚ και αυτός χθες με τον Παναθηναϊκό. Αυτός χθες με τον Παναθηναϊκό. Χειρότερος ήταν, ναι. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία. Πάμε γραμμές, έχουμε πολύ κόσμο. Να σας χωρέσουμε όλους, να τα πούμε όλα. Είχαμε δύο νίκες μεγάλες για ΠΑΟΚΑΡ. Είχαμε κατραπακές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και μάλιστα χωρίς να σηκώσουν κεφάλι. Να δούμε πώς έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Πόσο δίνει ο Άσος του Απόλλωνα σήμερα με τον Ολυμπιακό? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά το σου λέω εγώ τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσο δίνει, κανένα 20 θα δίνει. Να σου πω σε λίγο τώρα πόσο. 20? Πόσο νομίζει θα δίνει. Ξέρω, 15, πόσο θα δίνει. Λοιπόν, πόσο δίνει. Τώρα θα σε πω 20. Ορίστε, σαν να το ήξερα κιόλα. 20. Πόσο θε να δώσει. 20 μόνο. Πεσμένο, τελειωμένο ο Ολυμπιακό, είπαμε, κάνει γέλες, αλλά. Δεν είναι και τόσο χάλια. Δηλαδή, αν χάσει ένα 0, τι θα γίνει. Δεν χάνει. Θα πάνε οι λαχαναγωγοί του Ρέντι και θα φωνάξουν. Δεν χάνει. Θα έχουμε κορνέδες μετά. Δεν χάνει. Άμα του το σφυρί. Έχουμε κορνέδες. Μη. Εγώ με το σφυρί ξέρω άλλο. Τι πράγμα. Πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Καλή εβδομάδα. Έτσι. Ποδαρικό, το ιδανικό ποδαρικό, κυρία Δώρα μας. Έτσι, μπράβο. Απ' τη χαρά μου. Απ' τη χαρά σου ήθελες να πάρεις να μας τα πεις πρώτη-πρώτη, έτσι, τα ναι. Μαντάτα. Το μόνο που στεναχωρέθηκα που αδίκησα τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Ναι, εντάξει, έγινε να κερδάμε παντού, κυρία Δώρα. Ο κάπου θα κάνουμε. Δεν έπαιξε καθόλου καλά. Ο Ρακλής δεν μπορεί να παίξει καλύτερα. Όχι, αυτός είναι ο φετινός. Καλά δεν έπαιξε. Ναι. Πήρε τον πόντο όμως. Σωτηρίας. Ναι, Σωτηρίας, ο γιατί ρε Κωνσταντίνε. Πολύ καλά. Πήρε βαθμό, γιατί. Ο Παναθηναϊκός ήταν νούλα. Μόνο έπεσαν και χτυπούσαν τα παιδιά. Νούλα, μόνο βαρούσαν, δεν τα έδειξε όλα. Δεν πειράζει. Τι ξένος ήταν αυτός ο. Είναι ξένος Έλληνας από τη Δανία. Από εκεί τους φέρνουν συνέχεια πλέον. Μα δείτε, κυρία Δώρα, όλο Δανούς μας φέρνουν και σφυρίζουν. Ναι, Δανούς ήταν, το άκουσα. Ναι, είναι ξένος Έλληνας όμως, από τη Δανία. Αυτός ήταν, 80 ήταν στο κάτω. Ναι, το ξέρω. Δεν λέει τίποτα κανείς για τη διαιτησία. Εσείς, άμα είστε μάγκες, ναι. Μετά από νίκη, τότε πρέπει να κλαίτε. Μα εγώ δεν κλαίω. Τι μετά από νίκη. Αλλά δεν με τρελάνε. Εγώ δεν φωνάζω εδώ κάθε Δευτέρα και μου λες με Καζατζίδη. Μετά από νίκε έρχομαι. Και άμα δει την ανάμψη μου χθε. Χθεσινό μα. Ναι, εγώ ξεφωνίζω άδεια. Είναι για ξεφωνητό διαιτητή. Είναι, με τον Άρη δεν είναι. Και φωνάζει τον Νικό. Α, μπράβο, πες τα, κυρία Δώρα μου. Φωνάζει για να κάνουμε εκπομπή εδώ. Ναι. Ξέρει αυτό γιατί φωνάζει. Ναι. Πες τα, εγώ τα λέω, αλλά δεν. Κυρία Δώρα, σ' αγαπάμε. Καλή εβδομάδα. Έγινε. Το ημάπα ελντί περιμένουμε. Ναι. Πες εδώ, κόντρα στα γιουσουφάκια που σου στέλνουν από τη Δανία γράφω. Ποιος, εσύ? Εγώ είμαι αυτός, ναι, εγώ είμαι αυτός. Ναι. Δεν θα μας τρελάνουν, δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο, όπως και στον Άρη. Δεν του έχουν δώσει πέναντι. Μάρς πέναντι του δίνουνε. Ο άλλος παίρνει την μπάλα και την πάει σπίτι να κάνει έρωτα. Και δεν δίνει τίποτα, είναι δυνατόν. Είναι ωραία δυνατόν. Τα λες, Νίκο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι. Α, μπράβο, μπράβο γλυκό μου αγόρι. Πάμε κόσμο, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Η μαρμίτα μάτια μαύρα έχει να σε δει. Πάπιο κυνηγέ μου, καλημέρα ρε. Ξέρεις ότι έχω κάποια προσωπικά ζόρια τα οποία τα ξέρεις, έτσι δεν γίνεται. Εντάξει, ζόρια τα, εντάξει. Έλα, ενώ οι άλλοι δεν έχουν ζόρια, εσύ. Κάτσε, κάτσε, ακούσουμε τώρα το λογίδριο, έλα. Μα ακούτε, κύριε Μελισανίδη. Μελισανίδη. Εάν είσαι ανίκανος να κάνεις παράλληλα γήπεδο και πρωταθλητισμό, και έχεις την πρωταθλήτρια 20 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, να σηκωθείς να φύγεις. Δεν μου λένε Χιμένες, τι πίνεις το πρωί για καφέ, λύθιο. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην έχεις Λόπες, Χουλτ, Τσιγκρίνσκι.
Και αντί να βάλει τα φτερά Αλμπάνι, Μπογιέ και το μάντολο πίσω από το λιβάγια μέσω κουτί, θα πηγαίνει 3-5-2 ανοιχτό με στον Άρη και να φαίνεται το Άρη Μπαρσελόνα μπροστά μου, που είναι πιο αργό και από την καθυστέρηση. Τι πίνετε, Λίθιο πίνετε! Λίθιο. Ναι, και κάνει τον ηλίθιο. Λοιπόν, όποια ομάδα κερδίσει το ΠΑΟΚ, οι οπαδοί και φίλοι τη θα φάνε κούτρα 20 προβατίνες στη σούβλα. Όπα. Όπα. Όποια ομάδα κερδίζει αυτούς τους άτιτλους, τεταρτοπέμπτους, ναι, που έχουν την εντύπωση ότι γίνει Ρεάλ Μαδρίτης. Αφού παίζω μαζί σου, τι να κάνω, απέναντι σε σένα. Ρεάλ φαίνομαι με σένα. Να τελειώσω. Ναι. Που θέλετε. Ναι, αγόρι μου, πέσα σήμερα. Σε έχουμε και δεκόρα από κάτω, αν ακούς. Όταν παίζεις μέσα έξω φιλικά με το Παναθηναϊκό. Α, φιλικά γίναν τώρα, ναι. Όταν ο κύριος Διούδης δεν γνωρίζει τι θέλει να κάνει. Διούδη, καλημέρα. Καλά είσαι, Λεβέντη μου. Πάντα καλά να είσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Δόλη. Θα μου πεις τίποτα για το ξεβράκο μας ο Βικελίδης. Που ο δεν έκανε τελική εν δυνάμει κύριο... πρωταθλητή που είσαι και καλά. Να είχαμε να λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Άσε με να απαντήσω, ρε άνθρωπο. Ναι, δεν έκανε μια τελική. Εκραιοπόλη. Άσε με να απαντήσω. Ναι. Ο κύριος Παντελίδης πήρε την ταυτότητα του Χιμένεθ επειδή ο Χιμένεθ έχει πει λίθιο. Αν την ταυτότητα του Χιμένεθ πήρε, ή μήπως ο Καρυπίδης πήρε την ταυτότητα του Μελισανίδη. Φεύγα από εδώ τώρα, ρε, που θα βάλει το Καρυπίδη με το Μελισανίδη. Δεν ξέρω εγώ. Ο ένας έφερε Κορχούτ, Λάρσον, Πεχταράδες και ο άλλος δεν έφερε τίποτα. Ρόουζ. Άκουσε με λίγο, κάτσε Νικόλα. Ο ένας έφερε Κορχούτ, Ρόουζ, Λάρσον το Γενάρη και εσύ που φώναζε από μακριά ότι θες παίχτες, πήγες και πήρες τον Κρίσης που τραυματίζεται κάθε τρεις και λίγο. Αυτό. Ο ένας παλεύει να βγει φέτος και άλλος πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ποιο πρωταθλητισμό, ρε, μην τα λες αυτά παρά έξω. Γελάνε και οι πάπιες μαζί σου τώρα. Ποιο πρωταθλητισμό, μείον 20 είσαι, εσύ τα λες. Α, στις πάπιες, βάλ τις πάπιες από κάτω. Άντε, κλείσε με. Θα το πω άλλη μια φορά, Μελισανίδη. Όχι. Εάν δεν μπορείς να κάνεις παράλληλα γήπεδο και πρωταθλητισμό, πούλα και φύγε. Η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη από τις Ελληνικές και την ιστορία της να παίρνει πρωταθλήματα. Αντε μπράβο και στην Αθήνα γλύπτε. Και Μελισανίδη, και Μελισανίδη, και Μελισανίδη. Ρε τι πράγμα είσαι. Είσαι ο Μελισανίδης ο άλλος με τις κολοτούμπες εσύ να ξέρεις. Έχεις κάνει κάτι σαν τα μορτάλε, έχεις κάνει. Εκείνο, δεν μου λες, εκείνο που είναι σαν τον Ηλιόπουλο τον έχεις δει. Ποιον. Εκείνο ο μύθο εδώ σου, κύριε Μελισανίδη, και Μελισανίδη, και Μελισανίδη. Αέσχεστε! Φιλιά στι πάπιε! Φιλιά στι πάπιε να δώσει! Να σε καλά! Φωνάζει, κουά! Πάει κι αυτό. Χάσαμε για φέτο κι αυτόν. Πάει. Μαλάτο με παθέμβραγμα. Πάει και ο μαλάτο, ένα-ένα καθαρίζουν έτσι. Φοβερά πράγματα. Πρέπει να πάρω όλη την παραβατική αυτή να την πάω εκεί. Πού να βγει να παίξει, λέει, με άλευ, λέει το παντό, παίζει και είναι στο μείον 20 από τον Πάοκ, λέει και βγαίνει και μιλάει. Κάπω έτσι τα πράγματα. Πε στον Καστοριανό ότι ο Άρη παραλίγο να το έβγαζε το over μόνο σου, λέει, στο μεταξύ του παιχνίδι, λέει. Ναι. Ο Άρη. Έτσι. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Γεια σου Κωνσταντίνε, τρελάρα μου που λες αλήθειες. Παρακαλώ. Γεια σου Γορίνα μου, καλημέρα Πασά μου, καλημέρα. Γεια σου Νίκο μου με το στοιχηματάκι σου, τα ωραία σου. Γουστάρι, σας έδωσα ψωμάκι σαν τον κύριο, φάγαμε καλά. Βέβαια. Φάγαμε, αλλά δεν βγαίνει ο άλλος Αριανός τώρα. Δεν βγαίνει. Παντελίδη, είσαι γίγαντας με κεφαλαία, τους δυο αετούς τους έκανες τον ένα γλάρο και τον άλλο περιστεράκι. Τους έχεις κάνει αληφή για πρωινό τους έχεις. Πώς πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε την πτήση για Λονδίνο. Ναι, ναι. Παίρνουμε πρωινό. Ναι, ναι. Ο Παντελίδης παραγγέλνει ένα καφέ Χιμένεθ και ένα εσπρέσο Λουτσέσκου. Και ένα καπουτσίνο Λουτσέσκου. Αλλά, ναι. Έκουσα την ναι. Αλλά. Λοιπόν, η ομάδα ανεβάζει επίπεδο. Με θύμισε τον Άρη της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οχ. Έχει ένα Βέλεθ ο οποίος είναι αμυντικός κρυφός χαφ. Όπως είπε και ο Κώστας. Είναι αμυντικό, κρυφός χαφ και σέντερ φορ ταυτόχρονα. Σας θυμένα. Δημιουργικότατος. Ναι. Δημιουργικότατος. Είδα ένα Βαλεριάνο να κάνει τρίπλα στο κέντρο. Ναι, με δεξιά. Ναι. Με αριστερό πόδι. Να κάνει τρίπλα και με ανάποδη θέση. Ενώ έπαιζε σε λάθος θέση. Είναι αριστερό το παιδί. Λοιπόν, ένα Σιώπη μηχανή. Καλά, ο Σιώπης φίλε είναι σαν να είναι τρεις μέσα στο γήπεδο. Σαν ναι, να βλέπεις τρία σιωπάκια να τρέχουν, ένα έτσι. Λάρσον που, ναι. Ένα Λάρσον, ένα εξτρέμα από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη. Ο οικονόμου της ΑΕΚ, ρε Καστοριανέ, έπρεπε να φύγει στο πρώτο ημίχρονο με δύο κάρτες.
Στο πέμπτο ανατρέπει. Ο οικονόμου κατεβάζει την μπάλα να κάνει παιχνίδι. Δεν υπάρχει παίξι οικονόμου. Εδώ τον πέρασε ο σπριν το πρίγοβιζε εσεί. Αυτό ήταν πάλι. Ο οικονόμου κατεβάζει την μπάλα κατακτητικά η ΑΕΚ με 3-5-2 στο Χαριλάου. Δεν μου λες, καλά μου τα λες τώρα. Εγώ γουστάρω που έτσι είστε φτιαγμένοι, μου αρέσει όλοι. Ναι, τώρα θα πας να βγάζεις την πρόσωπο Καραϊσκάκη. Κοίταξε αυτό, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ το καθάρισε το πρωτάθλημα, ναι, νομίζω δεν θα παίξουν αυτοί με ενδιαφέρον. Δεν έχουν κανένα κίνητρο. Άρα λες ότι πας να πάρεις τα ίσα αποτέλεσμα στο τηγάνι. Έχει οχτάρι το διπλό. Απαντήσαμε και όσους λέγανε γιατί με τον ΠΑΟΚ παίζεται έτσι. Τώρα ας βγουν να πούνε γιατί με την ΑΕΚ παίξαμε. Καλά, η ΑΕΚ δεν είναι και κανένας αντιπαλός μου φέτος τουλάχιστον. Ναι, δεν είναι. Τώρα με τον Ολυμπιακό, αν πας και το κάνεις, να ξέρεις, θα βουλώσει πολλά στόματα. Στο λέω τώρα. Ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει να χάσει η ομάδα κάτω. Αυτόν τον Ολυμπιακό τον έχει το χεριού της, πιστεύω. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Ναι. Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή. Άνετα. Άνετα. Μα ρε φίλε. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια, αγόρι μου. Φιλιά, φύγε, τα λέμε. Φιλιά, τα φιλιά. Λέμε. Πώς νιώθουν οι γάβροι, ρε, για αυτά. Πώς να νιώθουν. Αλλάζουνε κερί, ρε, Κωνσταντίνε, είπαμε. Τι έγινε, ρε, θηρά 7, ρε. Δημόσια σχέση με τον Μπούρτο. Αλλάζουνε και ρε Κωνσταντίνε, τα πάνω κάτω, τα κάτω. Τι έγινε ρε original, ρε, σας ξεδοντιάσανε εκεί κάτω. Αφού σου είπα, ποδοσφαιρομάνα γίναμε, τελείωσε. Έγινε ποδοσφαιρομάνα τώρα. Έχεις πρόταση από φίλο ακροατή μας καθημενό. Ναι. Μεγάλη μπαλαδόφατσα, ναι. Παίζει και μπάλα. Πού? Λέει, Νικόλα, λέει, πες τώρα αυτό βράδυ θα έχει εμένα στη μαρμίτα να μιλήσουμε για μπαλίτσα, λέει. Να έρθει. Για μπαλίτσα. Ναι. Θα έχω και τον κυμπόκο να μιλήσει με τον κυμπόκο για μπαλίτσα. Να πας μπαμπίνο, να πας. Λοιπόν, θέλω να δω τον Ολυμπιακό σαν τη Λίβερπουλ. 30 χρόνια λέει να είναι άτιτλος. Όπα. Εντάξει, χαλάρωση. Για τη Λίβερπουλ, ναι. Σας το είπα εγώ. Τα είπε ο Αλίτης εδώ, με φάει το δελτίο θέλει. Θέλαμε φάει το δελτίο. Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Ένα δρόμο έχει η Λίβερπουλ, δεύτερο δρόμο δεν έχει. Ναι. Άμα κλείσει ο δρόμος με έργα, δεν πάει από άλλο δρόμο η Λίβερπουλ. Πάντως ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να βάλει και ένα κεράκι σε μια τούρτα. Πρέσινγκ, ναι. Ψηλά. Ναι. Πρέσινγκ, ψηλά. Αυτό. Τους εξοντώσανε. Ναι. Στον κλειστό το χώρο ο Σαλάχ πρέπει να βρει χώρο για να φύγει. Και ο Κλοπ λέει φταίει, ναι, ο καιρός. Λες και έπαιζαν οι άλλοι με άλλο καιρό το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο είναι η Manchester City, το λέω για άλλη μια φορά. Τον περνάει τον ΠΑΟΚ. Λίγο. Λίγο. Ναι, ναι. Πάντως, γελάς, γελάς. Λοιπόν, πάντως η τελευταία ήττα που έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι, ήταν πέρσι 4 του Μάρτη. Έχει συμπληρώσει έναν χρόνο, ρε Αθεόβοβε, με Λουτσέσκου στον πάγκο, αίτητο στο πρωτάθλημα. Ένα χρόνο, 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. Του 18 ήταν η τελευταία μας ήττα. Και αυτή να καταλάβως έγινε. Θυμάσαι γιατί έγινε. Ναι. Έγινε by the way. Έπρεπε να πάρουμε το διπλό, δεν μας έκανε το χι, βγήκαμε όλοι μπροστά. Ένα χρόνο, παιδιά, χρόνια μας πολλά. Ναι. Άντε, του χρόνου πάλι. Ναι. Εδώ, 4 Μαρτίου, για να πούμε 2 χρόνια. Τι γλίτωσες, γιατί δεν θα κάνω χειραψία φέτος. Φέτος εμπάς, άσο. Θα πάρω την ευγενούλα μας, θα πάω στο Μούχτη, θα πάρουμε τα δωράκια μας. Εσύ δεν έχεις τούμπα φέτος. Ναι. Ο Άκα, εκεί που σε πάει. Θα πιω στη φράουλα καφέ. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Χρόνια πολλά σου, Παοξίδες. Καλημέρα, μορφόπεδα. Αυτός εδώ που θα πει πάλι για τον Λουτσέσκο. Φώτης, Φωτάρας. Πες τον Καστοριανό ότι Άκη τα παράτησε. Και ο Χειμώνας παράτησε την ευκαιρία, ναι, να πάρει λεφτοδάκια πάλι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από τον χρόνο πάλι θα μετρήσει ο Χειμώνας. Μια χαρά έχει τη Διακουπούλη, ήρθε τώρα. Ναι. Θα πάρει και τα λεφτοδάκια του το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και μια χαρά. Κι άσε να σκούζει ο Καστοριανός τον Μιλισανίδη και τον Χειμώνας και όποιον θέλει. Λοιπόν, Κωστή. Ακούς. Πολύ ωραία τα λες. Για πάμε. Κωστή. Ο Σιώπης μέχρι πότε, μέχρι το καλοκαίρι, είναι δανεικός στον Άρη. Δεν είναι δανεικός ο Σιώπης στον Άρη. Δεν είναι δανεικός. Μην μπερδεύεστε. Θα φανεί στο Καραϊσκάκη που τον πιάσει καμιά. Δεν είναι δανεικός. Καμιά λύσα μην τον πιάσει. Ο Σιώπης στον Άρη. Περίμενε, Νίκο. Ναι. Ο Σιώπης παίζει μπάλα για να κάνει μεταγραφή το καλοκαίρι φέτος. Αν φύγει το καλοκαίρι. Νομίζω ο Σιώπης δεν έχει συμβόλαιο. Δεν υπάρχει. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Πού να πάει ο Σιώπης. Ο Σιώπης. Θα φύγει σε άλλη ομάδα, σε μεγάλη. Πού να πάει. Πού να πάει. Στην Bundesliga, πάει να παίξει Βερντεβρέμις. Χαφ, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί είναι. Εκεί τα χαρδημιουργούνε. Και κόβουνε μια χαρά κιόλας. Θα πάει στην Bundesliga, του τρώσει λίγο την άμυνα. Γιατί αυτά τα σωματικά προσόντα θα πάει. Γιατί, 1,70, πόσο είναι. 1,70. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, οκ. Okay, 1,70 είναι. 1,65. 1,70 είναι. 1,70 γράφει εδώ. Ωραία, αυτό θέλει για να τον ανεβάσει στο πούλμαν. Τρελό είσαι, ρε. Εχθές λυπήθηκα το Δόνι, ρε εσύ. Είχε ένα ύφος ο καημένος. Είχε ένα ύφος τρομερό. Δηλαδή, σαν να έπεσε... Ο Σιώπης, παιδιά, έχει συμβόλαιο μέχρι 36 του 20 στον Άρη. Πότε θα γίνονται μαραθώνιες εδώ που κάνουμε διαφήμιση εμείς. Να το στείλουμε, να το πάρει. Άμα στείλω το Σιώπης στο μαραθώνιο, πρώτος, θα σκάσει όλους τους αθλητές, να μου. Μέχρι 36 του 20 έχει συμβόλαιο. Κόβει
Ράβει, κόβει και δίνει μια πάσα. Εκείνο σιώπησε. Ντουμπλάρει, κόβει, τρέχει, τρέχει, μαρκάρει, καταστρέφει, καταστρέφει. Εκείνο είναι ο σιώπησε. Να πω και δύο προγνωστικά. Όχι, γρήγορα και φεύγει. Ναι, γρήγορα, γρήγορα. Ναι. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα χάσει από τον Απόλλωνα και θα κερδίσει τον Άρη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φύγε, ψωνίσαμε από σβέρκο. Αν έγανε ο ΠΑΟΚ σήμερα, λέει, πες το κουμπαράκι σου, θα έδινε σεμινάριο προπονητική σήμερα, λέει, για τον Λουτσέσκο. Είδα κόλλησε ο δάχτυλος. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δικός ο χρόνος όλος. Έχω τον Κάτσε πάνω στον κουρασμένο μπίζεσβαρ και παίζω ζώνη. Ναι. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, στον ΑΚΠΟΠ απάνω παίζω ζώνη. Ναι. Στην ευθεία οι τρεις. Κανένας βάθος. Κανένας μαντουμάν. Στα στημένα παίζω ζώνη. Ωραία. Είμαι ο Δόνης. Χάνω ένα ή να σου το πω αλλιώς. Έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα με τα καλύτερα άκρα. Μάτος Βιερίνια, Ζάμπα Λιμιός, Καντουρί Ζάμπα. Ποιο θέλεις να σε βάλω. Και παίζω εγώ. Με, αντί να παίξω εγώ και εγώ με τέσσερις και να πιάσω τους δύο, όπως έκανε ο Παντελίδης που έπιασε με τον Καρσία και με τον Λάρσον τα δύο μπακ και με το Ματίγια βοήθεια, τους έχω και αλωνίζουν 60 μέτρα. Το κουρασμένο Βιερίνια και το κουρασμένο Μάτος. Νομίζω ότι ο Δόνης. Πολύ σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση. Ήταν λίγο ματιαγμένος. Ήταν ματιαγμένος και ο Λουτσέσκου τον έδωσε κόμπο. Πολύ σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση. Για να τα λέμε και όλα, παιδιά. Εκεί κρίθηκε το Μάτς, βέβαια. Κρίθηκε και ότι μπήκε στο γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ήστερα, ένας έχει το Πασχαλάκι, ο άλλος έχει το Διούδη. Εντάξει. Και ο ένας έχει Βαρέλα Κρέσπο και ο άλλος έχει το Μπούγκουρα. Σε παρακαλώ. Τώρα υπάρχει διαφορά ποιότητα. Λοιπόν. Η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση, διότι διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές από την Google για να μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα και να τα απολαμβάνεις στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σου. Παίξε εκπληκτικά παιχνίδια όπως Final Fantasy, NBA Jam και πολλά άλλα ακόμα. Απόλαυσε χιλιάδες ταινίες από blockbuster μέχρι κλασικά αριστουργήματα. Άκουσε ατελείωτα μουσική μέσα από το Spotify ή το TuneIn, ακόμα και με ασύρματα ηχεία και ακουστικά. Δες βίντεο στον φίλο σου μέσα από το YouTube και το Facebook Watch, όλα αυτά μέσω της Wind Vision. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση. Αυτή είναι και η Σμαράγδα Μπασάκου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε με γραμμούλες μετά το διαφημιστικό. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 40 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show για 20 λεπτά και βάλε. Έχουμε γραμμές, έχουμε παραγγελία το γκολ του Ζαΐρη, έχουμε και κάποια μηνύματα οποία σηκώνουν κουβέντα, κουμπαράκι μου. Τι? Μέσω Βιτόλο με μάγκος έτσι, γιατί ήθελα, με λέμε πονηρός. Θέλετε να κάνετε 24.000 κόσμος την κάθοδο στο τελικό. Άμα παίξουμε πάω κλαμί, 24, 44 θα είναι. Θα κατέβει ένα ΟΑΚΑ κάτω. Τι να κάνουμε, όσο μπορούμε. Ναι. Θα κατέβουμε. Ναι. Τι υπονοούσε ο φίλος μας ο Βιτόλο. Τι υπονοούσε. Ναι. Ότι ο Κουλιανός θέλει, λέει αυτό. Θες αφού σπάμε όλα τα κοντένα, μην τα σπάσουμε και αυτά. Αυτό δεν το σπάσει. Δεν το σπάω. Άμα παίξω πάω κλαμία, δεν θα το σπάσω. Δεν θα παίξει πάω κλαμία. Δεν θα παίξω. Θα στήσουν την κλήρωση. Εφαγώθηκε, ναι. Ρε, απίθανε. Ρώτα το κουμπαράκι σου λέει. Ενώ να πούμε, ρώτα το κουμπαράκι σου λέει. Το σιόπι λέει ποιο τον πληρώνει. Ποιο τον Ολυμπιακό. Έτσι λες εσύ. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ο Ντουρμισάη τα τυπικά που μένουν για τον Ολυμπιακό. Σηκώνει λευκή σημαία και για τον χρόνο του Ολυμπιακού. Για μένα. Πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν. Νομίζω. Ο Ντουρμισάη λέει. Σύμφωνα με τη Sport Day. Το ρεπορτάζ αναφέρω έτσι. Ντουρμισάη. Ντουρμισάη. Ξεκινάνε δυνατά. Τι δυνατά ξεκινάνε. Με Ντουρμισάη. Με Ντουρμισάη. Ναι, τι. Θα φέρει και το Βέλιο θα σε φέρει. Φέρει και το Βέλιο, ναι. Με Ντουρμισάη η μεταγραφή θα χαλάσει μόνο. Εάν λέει προκύψει κάποια με κίνηση από το εξωτερικό, ενώ η ΑΕΚ έβγαλε πολιτήριο στον Μπάρκα 3,5 εκατομμύρια ευρώ λέει. Ο Μπάρκα? Ναι. Είναι πεσμένο ο Μπάρκα. Γι' αυτό πήγε στα 3,5. Μέχρι προχθές έλεγαν 10, έλεγαν πέρσι. Δεν θυμάσαι. Πέρσι ναι. Το πουλάγανε 5. Στα 3 με 5 εκατομμύρια. Ναι. Πεσμένο είναι φέτος. Πιασμένο είναι. Βλέπω λοιπόν. Το τσιντότα να γίνεται βασικό. Ακριβώς. Είναι πεσμένο. Έκανε ένα πολύ καλό προτάσμα πέρσι. Πέρσι ζητούσαν 10 εκατομμύρια. Αυτό διαβάζω ρεπορτάζ. Sport Time διαβάζω. Τον έλεγα όλες, ναι. Κρύο τερματοφύλακα. Ναι. Με εξέπληξη θετικά πέρσι. Δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη πέρσι, αλλά φέτος ήρθε στα συγκαλά του. Σωστά. Αυτή είναι η δυναμική του. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε γραμμές, πάμε να σας ακούσουμε και εσάς, γεμάτο το κέντρο, να τους δώσουμε λίγο χρόνο, Κωνσταντίνε μου, ναι. Φιλικό αγώνας κατά του εφοβισμού, τι είναι αυτό. Στο Παλέ γίνεται, εκείνο ο Άγγελος Χαριστέας, όπως το διαβάζεις. Φιλικός αγώνας κατά του εφοβισμού, κατά του μπούλινγκ, ρε φίλε, του μπούλινγκ.
Είναι εκεί παιδάκια. Δεν βλέπεις που είναι πίσω παιδάκια. Ο Χαριστέας είναι εκεί από προσωπικότητες έτσι του αθλητισμού. Με φιλικά καταλομείται το μπούλινγκ. Προφανώς κάτι θα πούνε, κάτι θα κάνουν ρε Σικοσαντίνε. Το μπούλινγκ καταπολεμείται μόνο με μπούλινγκ. Μπούλινγκ με μπούλινγκ λες. Λοιπόν, ναι, έτσι λέω εγώ. Αυτά ο Χαριστέας τώρα. Ο Μπάρκας λέει είναι πλέον πιο φθηνός κατά ψάρια λέει που παίρνω κόκκινο στο μεσημέρι στις 2 η ώρα. Μια και μισή. Σ' άρεσε μια και μισή λέει. Α, μπράβο. Τραβάει. Α, είναι η ώρα, γιατί λέει μια και μισή. Τραβάει. Εγώ το έκανα στρόγγυλο. Τραβάει ο κόκκινο στη λαϊκή και μαλώνει με τις γάτες. Ποιος θα πάρει τα ψάρια και τα σάπια. Ναι, του δίνει ατάκες και τις κρατάνε όλες. Μια και μισή γράφει ρε, εσύ. Αυτό γράφει. Μια και μισή λες εσύ, όχι δύο, καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Νίκο στην Ρεβέργη ΠΑΟΚ. Έλα ρε Νικόλα, καλά. Άντε αυτή είναι η Ρεβέρη, την παίζουμε ένα χίδι και χάνει το 10 πέναλτι στο δοκάρι να πούμε. Μην ασχολείσαι με την Ρεβέρη. Κακή ομάδα. Ρεβέργη, τι είναι αυτό το πράγμα. Πεσμένη ομάδα είναι. Πεσμένη, ασασέρ είναι η Ρεβέρη. Είναι ο ορισμός του ασασέρ. Τελειωμένη. Τέλος πάντων θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άρη. Ναι. Που ξεφτύλισε την πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Ναι. Απέψε ότι τυχαία βρέθηκε στην κορυφή πέρυσι. Που ενάπεξε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελίδη που θα φροντίσει να φύγει ο Πινόκιο από την Ελλάδα πάλι. Το χάρη και ο Παοξής δηλαδή το είδες, δηλαδή, να σου πω εγώ το, πει, θα ο Παοξής πως είναι Άρη προχθές. Γιατί τον ενοχλεί ο Άρης τον Παοξή. Σε τι τον ενοχλεί. Δεν τον ενοχλεί αλλά το χάρη και ότι κέρδισε ο Άρης στην ΑΕΚ. Ας ήταν τέταρτο. Εγώ πανηγύρισα και τα δύο γκολ του Άρη. Ο Παοξής σου έλεγα πως θα γίνει. Και εγώ φίλε και έπαιξα και Άρη. Ναι. Να σας πω και κάτι τελευταίο για το φίλο μου τον Καστοριανό. Μπροστά του φαίνομαι Μπαρσελόνα, Ρεάλ και Μπάια. Δεν φταίω εγώ αν ο Μελισανίδης είναι στην Κουναρά. Καλά, Λίβερπουλ, καλά το κάνω. Και το θέλω σε διπλούς αγώνες να τον ξεφτυλίσω. Να, να, κι άλλος δικός μου. Διπλούς αγώνες θέλουμε. Να σε καλά, Νικόλα Νούρμπεργκ. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου, Νικόλα από τον Νούρμπεργκ. Διπλούς αγώνες θέλουμε. Την ΑΕΚ. Διπλό θέλει. Το κλειδώσουμε. Και τελικό πάω κλαμία με 40.000 κόσμο. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη πληγή ποιο? Για τον Αριανό από τότε να πάρει όλα τα κουτουλίδια μαζεμένα. Άμα φάει και τέτοιο κουτουλίδι ο Αριανό. Να δείτε 40.000 κανίβαλους κάτω στην Αθήνα. Ναι. Και να μετριώνεται με τα νύχια. Με τα νύχια τα μαύρα. Τα μαύρα, τα σπαθιά στα χέρια. Να τρώνε σαλάμια λιγμένα στον δρόμο. Να κλέβουν του εστιατόρε. Τρεπέγγουλο, ήρθε να πάρει το ρηγείο. Ξέχασα να σε ρωτήσω τι έγινε, κύριε ψυχούλα μου. Αλλά. Ήρθε η αστυνομία και μα βάλε. Σοβαρά, σα μάτρωσε. Ήταν εκεί οι συμπαθέ. Τρεπέγγουλο, τάτσουξε το παιδί. Σπάγαν τα πιάτα δεξιά. Φασαρία. Ήταν και άλλοι φουκαράδες, ένα από άλλο Λύκειο Χαριλάου. Ναι. Γης και αυτοί. Ναι, μπαμ, μπούμε. Ό,τι κάνατε σαν νιάτα, το κάνατε και μεγάλη. Δηλαδή, δεν αλλάξατε. Sky Meet το 100. Δεν μου τα πες αυτά. Sky Meet ένα περιπολικό, Σκόντα Οκτάβια. Ναι, ναι. Ήταν δύο αστυνομικοί. Αλλά. Θαρρείς και κατέβηκαν από τη Λιδία, τη Φιλιππισία, δύο παιδάκια του Θεούλη, οι αστυνομικοί. Ναι, ναι. Μπαίνουν μέσα. Είχε και μουσική και αυτά, σταματάει. Τα μπαντούμπα. Ναι. Λένε πάνε μέσα, λέει δε τι γίνεται. Πάω μέσα, βλέπω τον Καραβασίρε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Ναι, ναι, γρηγοράδα είναι εντελώ. Λέω τι κάναμε, ρε παιδιά. Σπάγατε πιάτα. Εσύ εδώ λέει, γι' αυτό γίνεται. Η χορύπαση λέει. Εσύ εδώ λέει. Η χορύπαση τώρα το άλλο κτλ. Έλα μόνο εδώ, τι κάνουμε. Τα τσούξατε. Ναι, καλά λέω εμά θα γράψει μόνο το λέω. Λέει γιατί. Λέω μην το κάνει, λέω αυτό και του παραμύθια. Ναι. Καλά, εμεί 51 χρόνων άνθρωποι λέω. Σοβαροί, οικογενειάρχηδες. Οι προστάτες μας έχουν πάει μέχρι τον Αστράγα. Άλλο προστάτη, τον φέρνει τον προστάτη από εδώ από εκεί για παράδειγμα. Έτσι γλιτώνει προστάτη. Πάμε στην τουαλέτα στο δεύτερο λεπτό, λέω. Ναι. Να κατουρίσουμε και φεύγουμε στο 25ο, λέω. Οι ακίνδυνοι, εμεί. Ναι. Δεν τι βλέπει τι γυναίκε μου μέσα. Έχουν στεγνώσει αυτή. Ποιο στεγνέσαι από την έρημο Σαχάρα. Φύγε, φύγε. Δεν κάνουν σεξ, δεν τι βλέπει με τα φυσερά, λέω ήρθαν εδώ. Φυσιούνται η μία με την άλλη. Πόσε είχαν διαζύγιο. Όλες. Όλες, φοβερά πράγματα. Προσιάδεις. Και εγώ στο Reunion το ίδιο διαπίστωσα. Ήταν όλες στην εμινόπαυση και είχαν. Βεντάλιες. Φυσερό. Πάμε, καλημέρα! Και λέμε, μα θα γράψει ρε τώρα. Φύγερε, τερεπέγγλου. Είστε λίγοι φασαρίστες. Άντε, ρε φίλε. Ένα ευρώ το ποτό, αφού τερεπέγγλου, καθάρισε. Φιλαράκι. Για τα ντερά του. Ήρθαν, εσύ όχι. Σπάγαν τα πιάτα, έρχεται το καρσό, λέει, κυρία μου, λέει, τι φρόσω. Κυρία Φρόσο. Κυρία Φρόσο. Κυρία Φρόσο. Ο παδός του πάω και φρόσω. Στο επίθετο τη λέει τούμπα. Φρόσο τούμπα. Φρόσο τούμπα. Τι περίμενα από τη Φρόσο. Τα πιάτα κράμικο. Τι θες να του λέει μισό ευρώ έχει το πιάτο βγει από εδώ πέρα του λέει. Μη σου ρίξω κανένα πλακώνει. Σας παρακαλώ κυρία μου λέει. Ρε μπλεξες του λέω μάτους. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα σε ένα μνημόσυνο. Σε ένα χωριό των Σερών. Ο Ντόπερμαν, ο Τερεπέο, ο Γλωτέο και άλλοι. Α, σηκώθηκαν όμως παρά τα. Πήραν τα όργανα στο μυαλό.
το κάνα μπουζούκια. Λέει ο άλλος, θέλω να κλείσω το μαγαζί. Α, λέει, τώρα λέει δεν φεύγουμε. Τώρα τα ανοίξαμε, θα το κλείσουμε όποτε θέλω εμείς. Φύγε εσύ, έλα αύριο, έτσι. Θα μας μαζέψει η αστυνομία, ρε φίλε. Ωραία περάσατε. Πήρα μήνυμα, τι έγινε με τον Τερεφέγγουλο και τον Ριγιούνιο. Γι' αυτό το σχολιάζουμε. Πάμε γραμμές γιατί έχουμε κόσμο. Μη. Κάνετε, λέει, φασαρία. Και τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Να κάνουμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Να, η λαϊκή από Αθήνα. Έλα, δώσε στίγμα. Αθήνα, λαϊκή. Δώσε στίγμα. Λαϊκή. Το σηκώσαμε, Νίκο, τελειώσαν τα ψέματα. Χθες τελείωσε το πανηγύρι, τελειώσαν όλα και τώρα. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θες, ο οπαδός μπορεί να λέει ό,τι θέλει, η ομάδα, οι παίκτες, ο προπονητής απαγορεύεται να το λέει. Ναι, δεν με καταλάβεις τι λέω. Εγώ πιστεύω ότι τελείωσε. Εγώ τελείωσα. Πιστεύω ότι τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν. Μέχρι εδώ ήταν, Νίκο. Από εδώ και πέρα όλα. Όλα είναι μαζί μας, όλα είναι μαζί μας. Το πήραν απόφαση και εδώ κάτω πλέον, ναι, όλα δικά σας. Το πήραν και εδώ απόφαση πλέον. Α, το πήραν απόφαση, λένε δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε ναι, σαν ναι, ναι, και όσο για τον Κώστα που με ρώτησε που είπε την Παρασκευή τι γίνεται με τους γάβρους, επικρατεί τόση ησυχία εδώ πέρα, μέσα τους βράζουν όλοι, εντάξει. Ναι, ναι. Και δεν ναι. Μιλάει άνθρωπος, βράζουν όλοι. Και μπορεί όλοι, να μιλήσουν οι Φλόροι, μωρέ. Τένις, χωρίς πλάκα τώρα, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το πιο κοχωνάτο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Για να πάνε τώρα στο Ρέντι να πετάξουν, ξέρω εγώ, κορνέδες. Θα έρθουν οι μπράβοι του Μαρινάκη να τους κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Όπως το λες, κανένας δεν μιλάει. Άλλη μαγιά, ξέρεις γιατί δεν μιλάνε. Οι θύρες επικομμουνιστικής χούντας τελειώσανε. Ναι, τέλος. Οι δημοσιογράφοι επικομμουνιστικής χούντας τελειώσανε. Και δεν μπορούν να μιλήσουν, τελειώσανε! Ξέρεις γιατί πονάνε πιο πολύ! Εμάς που είμαστε. Για αυτά που έρχονται πονάνε πιο πολύ! Ακριβώς! Στη συνέχεια! Είναι αφρόνιμος άνθρωπος! Εσείς έρχονται! Είναι καλτ, λέει αυτοί! Εμείς είμαστε καλτ, ρε του λέω! Έχεις δείξει τι σημαίνει καλτ! Κύριοι είμαστε, λέω! Κάτσε να δούμε τι θέλει να πει! Καταντήσανε οι Αθηναίοι να λένε εμάς ότι είμαστε καλτ! Οι Φλόροι Αθηναίοι! Φλόροι! Φλόρι, έλα λέγε. Λοιπόν, Νίκο, άκου τι θα σου πω. Ναι. Κωστή, άκου τι θα σου πω για σένα και το Λαϊκό Δικαστήριο για το βράδυ. Ναι, ναι. Ο Άρης την Κυριακή, εάν δεν παίξει όπως έπαιξε με εμάς τον ΠΑΟΚ και την ΝΑΚ και κάτσει και φάει 4 γκολ στο Καραϊσκάκι, δεν θα κάτσει. Είναι για να κρύβονται οι συμπολίτες. Δεν θα κάτσει. Πιστεύω πως δεν θα κάτσει. Δεν θα κάτσει. Γιατί... Δεν θα κάτσει, πιστεύω δεν θα κάτσει. Λέω τώρα, τώρα μπορεί να διασυρθώ και Δευτέρα να έρθω την άλλη Δευτέρα και να με κάνετε καζούρα, εντάξει. Ναι, μωρέ, να κερδίσει ο Άρης κάτω και να πάνε παοξίδες στο αεροδρόμιο και να σηκώσει τους παίκτες του Άρη για το μαθηματικό πρωτάθλημα. Ναι, ακόμα δεν μαθηματικά δεν προλαβαίνουμε ακόμα. Όχι. Όχι, την Κυριακή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα έρθω στο Λαϊκό Δικαστήριο. Κάτσε να κερδίσουν τον Απόλλωνα σήμερα, Ολυμπιακό. Ναι, και αυτό λένε ότι μπορεί να χάσει, λένε, για να διώξουν τον Μάρτινς, να καθαρίσουν με θύσακας. Αφού λένε 80% του κρατάνε. Το παίξουν σε καμιά Μαλαισία, ας πούμε. Φύγε, τα λέμε. Έγινε, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια χαρά, φιλιά στην Αθήνα. Πες τον Πάπιο κυνηγό ότι ο Τίγρης μπήκε στην ΑΕΚ για να κάνει και δουλειές. Πουλάει τον Μπάρκα τώρα 2-3 εκατομμύρια και παίρνει στη θέση του τον ανενεργό και ελεύθερο Αθανασιάδη από τον Αστέρα Τρίπολης. Τον Αθανασιάδη, τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτός. Ναι. Αυτός για να δέσει τα παπούτσια του. Αθανασιάδης. Πρέπει να τα δέσει ο καθιστός και να τα βάλει παντοφλέ. Δεν μπορεί να σκύψει, ρε. Τον Αθανασιάδη θα πάρετε. Έχετε χαζέψει τελείως. Ωρε κούλα. Τώρα είναι κούλα. Θα πάρει έναν ελεύθερο, θα πουλήσει ένα 2-3 εκατομμύρια. Τον Αθανασιάδη. Θα φτιάξει την υπογειοποίηση λίγο από κάτω. Καμιά σωλήνωση, καμιά σκεπαστή. Θα βάλει κανένα μπετό ακόμα. Μόνο σκεπαστή είναι καμιά από τα σάντουιτς που θα σκεπαστεί που κάνουν τα σαντουιτσάδικα. Τι σκεπαστή. Ρεζίλιδε στο σκυλιόν. Η Θεσσαλονίκη γυρίζει σελίδα. Γυρίζει, ελέω, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα όπως έχουν τα πράγματα. Ελέω, Εβάν Σαββίδη. Αυτό φοβούνται, να ξέρει. Βοηθάει και τον Άρη. Βοηθά τον Άρη από πού και όσοι μπορεί να το βοηθά τον Άρη. Λοιπόν, όταν ήταν στη Βέρεια, απέτησε από το λαό τη Μαρμίτα που είναι κάποιοι φίλοι μου ήταν... να δίνει περισσότερο χρόνο στον Άλεξ. Αυτό μου στείλα τώρα. Εντάξει. Πάμε γραμμέ. Έλα, καλημέρα παιδιά, τα ενεντάρια είναι δικά σα. Ό,τι γουστάρετε κουβεντιάζουμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα σα, κύριε. Καλώ ονα. Cool and rap. Εδώ. Ο Μαρινάκη μα είπε για τον ασύμετρο πόλεμο. Εσεί θέλω να μου πείτε. Μαλάτος. Για τον συμμετρικό πόλεμο θα είναι μόνο για τη θερινή περίοδο ή θα συνεχιστεί και στο πρωτάθλημα της Βόλβης. Και για του χρόνου δηλαδή λες. Περιμένω εσείς να μου πείτε Ναι, του πρέπει να βρίσκεται συνέχεια ονομασίες τώρα τα επόμενα χρόνια. Μία Βόλβη θα πρέπει να πάρουμε. Δεν έχουμε και πολλές λίμνες. Κοίταξε, όχι λάθος κάνεις. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Το Σεπτέμβριο με τον κυδεμόνα σου. Θα περάσω, να με περάσω, μην με αφήσεις. Αλφαβητικά. Μετά ακολουθούν τα κάπα και είναι πολλές.
Όπως. Έχει κορώνια, κερκίνη, Καστοριάς. Α, την Καστοριά σας είναι κατηλημένη από τον Καστοριανό. Μετά, δεν μας δίνει. Μετά θα πάμε στο Πολυφίτου. Έχει πράγματα. Α, έχουμε δηλαδή λίμνες πολλές να τις βαφτίσουμε. Ναι, ναι, άνοιξε κανένα χάρτη. Ναι, 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 ναι. Για να ξέρεις πότε θα πεις και τους άλλους να αρχίσουν να ασχολούνται με το πρωτάθλημα. Σωστός. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε λίμνες λεμπόλικες τελικά. Ναι. Να βαφτίζουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Ναι. Α, τον Μπαγάσα. Ωραίος ήταν αυτός. Ωραίος, μ' άρεσε. Παρότι μ' άφησε μετά ξεδαστέω. Ποιος? Αυτός, μ' άφησε. Γιατί λέω δεν έχουμε και πολλές. Μου λέει έχουμε πολλές. Μην αγώνεσαι. Αλλά. Πώς είπε, κορώνια. Κορώνια, είπε χίλια δυο. Είπε πόσες λίμνες. Λιμνούλες βέβαια. Αλλά μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βαφτίσουμε πρωταθλήματα που δεν μας βολεύουν. Ναι, αυτό είναι κατάπτυστο που λένε για τον ΠΑΟ. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά το γήπεδό σας. Άντε πάλι, παγώθηκε. Κατευθείαν. Το γήπεδό σας. Όμως, αλλά. Πουλήσατε το νοματάκι μια χαρά. Πουλήσαμε, βρε. Πουλητάρια. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, σας, παιδιά. Καλώς ο να. Αριανός από Πειραιά. Έλα, Αριανέ, έλα. Για πες μας, δώσε κλίμα λίγο τι γίνεται τώρα. Εσένα θέλουμε. Εδώ τώρα είναι ήσυχα τα πράγματα. Εντάξει, το πήραν απόφαση. Το πήρανε. Ναι, το πήραν, τι έκανε, εντάξει, παιδιά. Χορτασμένοι είναι αυτοί, μην αγχώνεσαι. Καλά, δύο χρόνια στην πείνα, άμα μείνουν κανένα δυο ακόμα, θα αρχίσουν να πεινάνε. Ναι, λέει μια παροιμία, καλύτερα από φτωχός να γίνεις πλούσιος παρά από πλούσιος φτωχός. Αναγιά σου, έτσι ναι, είναι. Είναι πιο δύσκολα. Είναι δύσκολα. Αυτό που λέει, να σου πω, γράψε καμιά αυτοβιογραφία, ρε παλικάρι μου. Γιατί? Είμαστε 20 λεπτά στη γραμμή με τις ιστορίες σου. Τερεπέγλου ήταν αυτός τώρα, τι να κάνουμε. Ήταν τι είναι αλεφαντίζεις, δηλαδή, είναι φιλαράκι ο αλέφαντος, μην αλεφαντίζεις όμως. Ο αλέφαντος, χορτάτος. Ναι, είναι φιλαράκις. Χορτάτος είναι ο αλέφαντος. Εσύ για σένα λέω, ας τον αλέφαντο. Λοιπόν παιδιά, εγώ ήμουν απάνω στο μάτι. Α, ήρθες. Ήρθα, ναι. Είδες το στριπτίζ. Παιδιά την παλάρα παιξάρεις. Με αυτό λέμε, στριπτίζ ήτανε. Εντάξει, και εκφεθαμένη είναι. Ναι. Αλλά εγώ το πρώτο θα μπαλάρι. Καταπληκτική μπάλα. Άμα εξαιρέσεις αυτό αυτή τη στήλη άλατος που έχουμε μπροστά τον Γιουνές. Ίσως να είναι και η μόνη σου παραφωνή αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα. Αυτό για να στρίψει από το σύνομα ούνα. Γιατί ο Ρόουζ έχει δέσει πολύ καλά στην άμυνα και έχει κάνει βελτιώσει και τα μπακ σου. Όλους έχει βελτιώσει. Όχι, είναι καταπληκτική ομάδα. Εγώ χόρτασα ποδόσφαιρο. Χρόνια χορτάζουμε τον Άρη ποδόσφαιρο. Δεν μου λες τώρα την άλλη εβδομάδα που έρχεται εκεί στα λιμέρια σου κάτω στον Πειραιά, πώς βλέπεις τη δουλειά? Εγώ πιστεύω ότι το χάσουμε το μάτς, αλλά δεν πιστεύω να στηθεί ο Άρης. Α, λες ότι θα το χάσει νταελίκη, δηλαδή. Θα το χάσει από τα απόνερα του Ολυμπιακού, από την κεκτημένη ταχύτητα τόσα χρόνια. Εγώ αυτό πιστεύω, θα το χάσει. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω και να έχει. Εγώ ελπίζω και στο χ, γιατί ο Άρης είναι φορματισμένος τρελά. Αγωνιστικά, αν το δεις καθαρά, ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο Άρης μπορεί αγωνιστικά. Μπορεί δηλαδή, να εμένα με ρωτούσε το στίγμα τώρα τι θα το πρώτο να το μάτς, το δεν έχει δύο. Όχι, ο Άρης αγωνιστικά μπορεί να το πάρει. Αγωνιστικά. Ή έστω και ένα χ. Αλλά εγώ πιστεύω από τα απόνερα του Ολυμπιακού θα κερδίσει ο Ολυμπιακός έστω και με ένα 0. Και να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Ρε Καρυπίδη, εγώ σε γουστάρω τρελά. Ναι. Είναι, εμένα μου αρέσει πολύ ο πρόεδρος. Σ' αρέσει. Αλλά και αυτό το 25 ευρώ πόνεσε η τσέπη μας, ρε παιδιά. Πόνεσε. Ναι, αλλά και εσείς κάνατε, από ό,τι διαβάσαμε, μάθαμε τώρα ρεπορτάζ κάτι πλαστά εισιτήρια, λέει η κυκλοφορία. Καλά, ναι, γι' αυτό. Δηλαδή να είμαστε και κάπου ανθρώποι που λέει και ο Μάικ. Αυτό είναι αιτία από το 25 ευρώ. Δεν πόνεσε η τσέπη μας. Πόνεσε και λίγο δίπλα, ε. Εντάξει, καταλαβαίνω, θέλω να πουλήσεις λίγο το παιχνίδι, είναι δέρμπι, είναι αυτά, αλλά 25 ευρώ στη διάδειο πλάκα κάνει. Ναι, είναι για να μιλήσουμε λίγο με τα εισιτήρια. Εγώ δεν είχα πλαστό, εγώ πλήρωσα. Εσύ πλήρωσες. Εντάξει, τα πλαστά είναι από το. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιτσιρικαρία τώρα από την αφρακιά. Αυτά ξέρεις τώρα μέσα κομπιζίτρες σκανάρουν, κάνουν. Ναι. Ναι, πρέπει να τα προσέξει αυτά. Αυτά πρέπει να τα προσέξει και η ΠΑΕ ως επιχείρηση πλέον, έτσι, ότι δεν πρέπει γενικά να γίνει. Γενικά η ΠΑΕ πρέπει να τα προσέχουν, γιατί όπως λες είναι επιχείρηση και πρέπει να έχουν και κέρδος. Αλλά και λίγο ηρεμήσουμε λίγο με τις τιμές, εντάξει. Να βγεις οπωσδήποτε στην Παρασκευή να μας δώσεις κλίμα πριν τον ντέρμπι, πριν τον Ολυμπιακό Άρης. Θα λέμε. Έγινε, άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Ο Ρόουζ δεν σου φαίνει λίγο πάντως δεδροποταμίτη, κορδελιώτη, ε? Δεν σου φαίνει λίγο? Σκατόφατσα, μεγάλη. Ναι, ωραίος είναι όμως. Ναι. Και αγριάδα σου βγάζει, δεδροπόταμο σου βγάζει. Καλά στο περιέχει ο Άρης. Πώς δεν έχει καλά στο περιέχει? Από το Ολυμπιακό έχει κλάση ανώτερα, αυτό λέμε. Από όλες τις ομάδες πριν του ΠΑΟ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Πλέον με Βέλεθ και Ρόουζ, εννοείται. Ποιος, ο Σισέ που θέλουν να τον κάνουν Βαϊσβάιλερ, Μπεκεμπάουερ, τι να μου τον κάνουν. Δεν έχει φόρο ο Άρης, μωρέ. Ναι, δεν έχει φόρο, όντως. Αυτή δεν είναι, έχει αυτό, γιατί την βαλούτα του. Ο Γιουνές είναι λίγος εκεί. Βαλούτα είναι. Ναι, αλλιώς στις άλλες θέσεις τα έχει μπαλώσει όλα μια χαρά. Και το δεκάλι δεν του βγαίνει. Και λίγο ένας μπακ δεν του βγαίνει, αλλά εντάξει ο Κορχούτ είναι πολύ καλός. Εντάξει, και ο Τζαλακάκης ανεβασμένος. Ανεβασμένοι και άλλοι, εντάξει. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εντάξει. Καλημέρα. Ναι. Επόμενος, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα σας. Καλώς τον. Στην εξωτερική περιφερειακή, στην έξοδο προς Κωνσταντινοπολίτικα. Μάλιστα. Ερχόμενη από δυτικά προς ανατολικά, έχει εγκλωβιστεί ένα σκυλί καφετή μεγάλο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Πολύ προσοχή οι οδηγοί που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στην αριστερή λωρίδα. Ναι. Διότι το σκυλί έχει εγκλωβιστεί, περπατάει μεν παράλληλα με τα αυτοκίνητα. Αλλά οποιοδήποτε οδηγός δεν το προσέξει, είναι στην κλεισί στροφή λίγο πριν βγούμε στα Κωνσταντινοπολίτικα. Το αδέσποτο είναι. Αριστερή λωρίδα. Είναι δηλαδή... πάρα πολύ προσοχή. Αδεσποτάκι είναι. Ναι, αδέσποτο είναι, έχει ειδοποιηθεί η τροχιά γιατί πήρα στο 100 και ειδοποιηθεί και τροχιά στέλνει η περιφερειακό. Μπράβο, προσοχή στους οδηγούς. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να συμβεί από αυτό το με τις ταχύτητες που τρέχουν πολύ νεκρό ατύχημα. Το σκυλί είναι εγκλωβισμένο και ακινητοποιημένο. Ναι. Φοβισμένο και κινείται παράλληλα. Ωραία. Οπότε πολύ προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην αριστερή λωρίδα. Να το μαζέψει το σκυλάκι. Ο μπαμπάς του Διούδη. Καλημέρα μου. Καλημέρα φίλε. Πάλι με τον μπαμπά του Διούδη φαγώθηκε σήμερα. Είναι ίδιο σαν τον Σκέτερμπερ. Εγώ κάνει καφέ. Έκανε μια εγχείρηση στο πόδι και από το φόβο του δεν μπορεί να μιλήσει. Από το πόδι. Μπορεί να το τραβάνε τα ράματα. Τα κουφάλα Γιωργάκη. Γιωργάκη. Φρέσουν γυναίκα μου. Παοξίδες. Εάν δεν βάλει 25 ευρώ λέει με την πρωταθλήτρια, με ποια θα τα βάλει, λέει ο Καστοριανός. Ναι, ναι, ο Καστοριανός. Ναι. Καλημέρα, μπρο, τι έγινε, πες, είναι αυτός που σε αγαπάει, αλλά σε ξεφωνίζει. Τι λέει, αυτός ο ηγέτης που λέγεται Κρέσπα, αυτή η παιχτούρα που τάχωνε στον Μπίσεσβαρ γιατί δεν βάζει το τρίτο γκολ. Γι' αυτό έγινε το θέμα. Που μετά από 120 λεπτά με τον Πανιόνιο στα 90 βγάζει τα δύο στόπερ σε transition, σε extreme και βγάζει δύο φάσεις μάτια. Τι έχεις να πεις για τον Κρέσπο, κι άλλος λέει εδώ πέρα για τον Κρέσπο. Να κάνει ένα σχόλιο ο Κωνσταντίνος για τον ηγέταρο τον Κρέσπο. Κάντε στο Βαρέλα συμβόλαιο. Να κάνουμε στο Βαρέλα γιατί έχουν κουμπώσει καλά αυτοί οι δύο, λες. Ναι. Ναι. Λες ότι ναι. Με άλλον ίσως να μην τα δείχνει θα αυτά. Θα με χαλάσει ο Ίγκνασον. Θα σε χαλάσει. Ναι. Θα χρειαστεί χρόνο να δέσουνε. Είπαμε οι δύο στο όπερ είναι, είναι σαν τους σιώτες. Πρέπει να πάνε μαζί να. Ποιο σώμα τώρα δεν χαλάς Πασχαλάκι, Βαρέλα, Κρέσπο. Δύο χρόνια ακόμα δεν τους χαλάς. Στα μπακ τι κάνεις. Στα μπακ. Που έχουν φτάσει 33 και οι δύο. Θα πρέπει να βρεις τρόπο να τους ξεκουράζεις ανά ένα μάτς και τους δύο. Ο Γιαννούλη τώρα εκεί. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι. Ένα παρσκωμένο μπακ. Ναι, ο Γιαννούλης είναι σαν τη στέκα του μπιλιάρδου να πούμε. Πρεασμένοι να με ξεκουράζει εμένα τα παιδιά τα άλλα. Ακόμα ένα χρόνο. Δεξιά ποιον έχεις να σε ξεκουράζει. Κανέναν. Κανένα. Ο Βιερίνια θα γυρίζει. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να πάρεις ένα μπακ. Πρέπει να πάρεις ένα δεξί μπακ. Ναι. Πρέπει να πάρεις ένα δεξί μπακ εκεί πέρα να ξεκουράζει το μπακ. Εκτός αν κάνεις το Λιμιό που λες εσύ με το Σανιό μπακ. Ο Λιμιός. Ναι. Όπα, σε έβαλε σε σκέψη τώρα. Ο Λιμιός είναι 400 μέτρα, βερνίκι μαύρο. Μπορεί να τον βάλει μπακ δηλαδή. Ναι, για άλλο το Λιμιό τώρα που τα ακούει. Δεν θέλει. Χαίρετε. Δεν θα θέλει, όχι. Δεν χαίρετε. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει τις ελληνικές παροιμίες από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Θα την επεδώσουν αυτήν λέει την παροιμία εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ολοκληρώσαμε. Η ώρα είναι ένα λεπτάκι μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το πρώτο. Rap and cool της εβδομάδας. Ναι. Αύριο θα έχουμε άλλα καλούδια. Έχουμε πράγματα να σχολιάσουμε. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επίσης. Μάτος, μια καλή παλιά θέλει ο Μάτος στο σημείο του πέναλτι για τον πίσω και να την άλλη πλευρά. Σαμπάκ, σαμπάκ, κάθεσε, κάθεσε. Τι αλήτης είσαι, Διτσιράπη. Τι αλήτης είσαι, Διτσιράπη. Λοιπόν, με αυτό τον γκολ θα κλείσουμε. Μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Έρχεται η ρωσική αρκούδα. Ο Γιώργος Ζαΐρης μαζί με τον Έλουρο, το πούμα των Ερτζιανών, τον Γιάννη Πάγκο. Πλάκα τέλος. Α, γιατί με έκανες έτσι ρε. Ρε άλλαξε με. Στις 12 ο Τζόρτιο Μπούζος. Βάζει την μπάλα στη σέντρα. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι. Λίγο μετά τις 6 με το κοσί το μεσημέρι. Αμέσως τώρα ο φορμαρισμένος, ο μαμαλάκης μας, ο πρωταρίξης, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.